κυρίες και κύριοι, μεγάλη μου τιμή που είστε όλοι εδώ. Εγώ δεν θυμάμαι ονόματα γιατί είναι η πρώτη φορά που σας γνωρίζω. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω ακόμα και θα μου επιτρέψετε να χρειαστώ λίγο χρόνο για να μάθω τα αξιώματα του καθενός. Για να είμαι ειλικρινής, ούτε τα δικά μας στην Αθήνα δεν ξέρω, αλλά εγώ το λέω αυτό. Οπότε λοιπόν, εκείνο που νιώθω από καρδιάς να πω, από μέσα από την ψυχή μου, αγαπημένα μου Γιάννενα, καλησπέρα. Καλησπέρα σ' όλους, σας ευχαριστώ. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη μου τιμή. Δεν περίμενα ποτέ τέτοιο κόσμο. Ευχαριστώ τους Παγκουρίτας, ευχαριστώ εσάς. Ευχαριστώ την καταπληκτική πόλη, τη φιλοξενία αυτής της πόλης που έχω πάθει την πλάκα μου. Είχα χρόνια να έρθω εδώ πέρα. Από καρδιάς υποκλίνομαι. Πάτε μου, σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Δεν ξέρω το αξιωμά σας. Σας ζητώ συγγνώμη αν μου φύγει κανένα γαλλικό. Μην το ακούσετε. Εντάξει, μην το ακούσετε, φεύγει κανένα γαλλικό. Κυρίες και εσείς, αν ακούσετε κανένα γαλλικό, εμβόλια έχουμε κάνει όλοι, δεν θα πάθουμε τίποτα. Εξάλλου πιστεύω ότι πρόστιχες είναι οι πράξεις μας και όχι τα λόγια μας. Τώρα, αν περιμένατε έναν κυριούλη ετών 70 και κάτι, τόσο είναι. Να κάθετε πίσω από ένα γραφιάκι και να σας μιλάει, δεν έχετε καταλάβει Θεό. Εγώ θα είμαι ανάμεσά σας. Θέλω να μιλήσω μαζί σας. Θέλω να με ακούσετε. Θέλω να με ρωτήσετε. Αν δεν σκοτωθώ καλά θα είναι. Θέλω, τα κατάφερα. Θέλω να είστε δίπλα μου. Το θέμα είναι δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, ξέρει κανένας να μου πει τον ορισμό της βίας. Τι είναι βία? Λέει. Βία είναι ένα πράγμα. Ουσιαστικά ξύλο, να παράει ο ένας τον άλλο. Και γενικά ο τον προηγουμένος. Η βία είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Γι' αυτό πρέπει να μιλάμε με συζήτηση και δεν πρέπει να χτυπάμε τον άλλο. Μπράβο! Η βία είναι αυτό που δεν μπορεί να φανταστεί κανένας, γιατί την ταυτίζει πάντα με την αρρώστια. Υπάρχουν αρρώστιες που περιέχουν βία, αλλά η λέξη βία έχει να κάνει με τη συμπεριφορά. Η βία είναι μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Θέλετε να σας πω ακριβώς τι λέει ο ορισμός? Άμα αρχίσει έτσι με τον ένα, καθήκαμε. Η βία είναι επίθεση εναντίον ανθρώπων ή αντικειμένων. Αυτός ακριβώς είναι ο ορισμός της βίας. Τώρα θα μου πείτε, γιατί μας το λες αυτό το πράγμα? Σας το λέω αυτό το πράγμα γιατί μπερδευόμαστε και λέμε αυτός είναι άρρωστος, γι' αυτό εξασκεί βία. Αυτός έχει ψυχιατρικό πρόβλημα, γι' αυτό εξασκεί βία. Αυτός είναι ένας άνθρωπος παραπεταμένος, παραμελημένος, γι' αυτό εξασκεί βία. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν ψυχιατρικές αρρώστιες που υπάρχει μέσα τους η βία. Μία-δύο. Αλλά η πραγματική βία δεν είναι αρρώστια. Είναι προσωπικότητα. Είναι διαταραχή χαρακτήρα και προσωπικότητας. Είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το βάλουμε καλά μέσα στο μυαλό μας. Γιατί αν δεν το βάλουμε, όλοι αυτοί που βλέπετε, που στη σημερινή κοινωνία είναι πάρα πολλοί, θα πάνε στο Σούρα, θα τον πληρώσουν, θα πάρουν ένα χαρτί που θα γράφει το χαρτί ότι υπάρχει ψυχιατρική βία μετά από ψυχιατρικό νόσημα και όπως καταλαβαίνετε, θα πέσουνε στα χαλαρά και στα μαλακά. Θέλω να σας εκμεταλλευτώ κάτι.
Είναι η πρώτη φορά που το λέω μπροστά σε τόσο μεγάλο κρατήριο. Πριν 6 μήνες με φώναξε ο εισαγγελέας και έκανα ένορκη κατάθεση ότι η βία δεν είναι ψυχιατρική αρρώστια. Εξήγησα όλους τους λόγους για τους οποίους η βία δεν είναι ψυχιατρική αρρώστια και όταν έβαλα την υπογραφή μου και το χέρι μου στο Ευαγγέλιο, τότε είδα τον εισαγγελέα να λέει για πρώτη φορά «Και γιατί αυτά δεν μας τα είπανε τόσο καιρό?» Διότι εγώ δεν πήγα να μιλήσω για δικές μου γνώσεις, δεν τα έβγαλα από το κεφάλι μου αυτά. Αυτά είναι πράγματα παγκόσμια. Είναι της παγκόσμιας ψυχιατρικής εταιρείας. Μέχρι πριν λίγα χρόνια υπήρχαν δολοφόνοι, σεξουαλικά διεστραμμένοι, παραβατικοί που παίρνανε χαρτιά, μπαίνανε μέσα 3 χρόνια, που τα 3 χρόνια ήταν 1,5 μισό 6 μήνες και βγαίνανε έξω. Και τι κάνανε όταν βγαίνανε έξω, όπως το κάνουν και περισσότεροι τώρα, ξαναρχίζανε πάλι από την αρχή τα ίδια και τα ίδια. Η βία λοιπόν είναι συμπεριφορά, δεν είναι αρρώστια. Το βάζουμε καλά μέσα στο κεφάλι μας για να μην απαιτούμε από τους ψυχιάτρους να μας γράφουν τα χαρτιά. Το βάζουμε μέσα στο κεφάλι μας γιατί δυστυχώς ο βίος άνθρωπος δεν είναι πλέον ο άνθρωπος του υποκόσμου. Είναι ο άνθρωπος της διπλανής μας πόρτας, της δικής μας πόρτας, ο άνθρωπος της δικής μας οικογένειας. Θέλετε να αναφέρω παραδείγματα? Θέλετε να αναφέρω παραδείγματα? Ο Μπάμπης των γλυκών νερών, ο Ζεν Πρεμιέ, ο Άνετος, ο Κύριος, που επί 37 μέρες, ενώ είχε σκοτώσει τη γυναίκα του, είχε κάνει την βορυχία γιατί έβαλε το σκυλάκι του πάνω στην πεθαμένη γυναίκα του, το παιδί του, το σκυλάκι το σκότωσε, πίστεψε ότι μπορεί να ξεγελάσει τις αρχές, την αστυνομία και όλον τον κόσμο. Εφώναξε τότε το Υπουργείο να πάω να τον δω και μόλις είδα αυτό τον κυριούλη, ο οποίος ήταν έτσι. Μετά έκανε αυτό. Μετά έτσι. Πιάστε το, λέω, συλλάβετε τον. Τον πρόδωσε ο ναρκισισμός του. Δηλαδή, πίστεψε ο δολοφόνος ότι μπορούσε να ξεγελάσει όλο το ελληνικό σύστημα. Ανθρώπους, δομές και θεσμούς. Μα θα μου πει το Μπάμπης, το καλό παιδί, αυτός ο άξιος άνθρωπος, ο πιλότος, ο ωραίος, με τα λεφτά, μα αυτός είναι ο δολοφόνος της διπλανής πόρτας. Αυτός είναι ο δολοφόνος της διπλανής πόρτας. Είναι ένα καινούριο μανιτάρι που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια. Και ξέρετε γιατί αναπτύχθηκε? Γιατί έχει 2 ανοχές. Την ανοχή της πολιτείας και την ανοχή τη δική μας. Αγαπητοί κύριοι, για μένα η πολιτεία δεν έχει χρώμα. Για μένα η πολιτεία είμαι εγώ, εσείς, εκείνος, ο άλλος, ο οποίος όταν πάει και αρχίζει να εξασκεί αυτό που πρέπει να εξασκήσει, πρέπει να σκεφτεί πρώτα ότι πριν από αυτό ήταν ένας κανονικός πολίτης. Είμαι καθηγητής της αστυνομίας. Τους διδάσκω πώς πρέπει να συμπεριφέρονται. Βάζουμε ένα μικρό λιθαράκι να αλλάξουν μερικά πράγματα και ελπίζω ότι θα αλλάξουν. Ξέρετε πόση άγνοια υπάρχει. Ξέρετε πόσα ερωτηματικά μου θέτουν αυτά τα παιδιά. Ξέρετε ότι είναι μόνα τους, χωρίς να έχουν την ενημέρωση. Ξέρετε ότι όλα αυτά τα παιδιά που βλέπετε στο δρόμο, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει από πίσω τους μια ασφάλεια τέτοια για να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Γιατί έχουμε μάθει να δείχνουμε με το δάχτυλο τον άλλο.
Αυτό το δάχτυλο δεν γυρνάει ποτέ προς εμάς, ποτέ, πάντα προς τους άλλους. Εμείς δεν φταίμε ποτέ. Εμείς είμαστε οι Άγιοι, οι καλύτεροι, μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι και της δικής μας πόρτας. Τότε λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε ούτε Άγιοι, ούτε καλύτεροι. Την υπόθεση το παλούδι θυμάστε. Το δολοφόνο της το παλούδι το θυμάστε. Το ροδίτι το θυμάστε. Πήγα να μιλήσω στο δημοτικό και με... Τι ώρα μαλλί. Φοβερό. Μπράβο, ε. Άσπρο μαλλί και μαύρο και έγινε αυτό. Και ασπρό μαλλί. Φοβερό, μπράβο, ωραίο. Τώρα το είναι. Χαίρομαι όταν έχω νέος απέναντι. Φοβερά πράγματα. Πάω λοιπόν να μιλήσω με την οικογένεια το παλούδι. Με φιλοξενήσανε στο σπίτι τους οι άνθρωποι να πιούμε ένα καφέ. Και τι ανακαλύπτω. Ο Ροδίτης, 12 χρονών, έσπρωχνε, χτυπούσε και έφτυνε τα κοριτσάκια στο σχολείο. Δεν μιλούσε κανένας. Γιατί δεν μιλούσε κανένας? Γιατί ο πατέρας του Ροδίτη ήταν ένας εστιατόρας με λεφτά και έκανε δωρεές στο σχολείο. 13 χρονών, το αγγελουδάκι μας, τι έκανε, άρχισε να καταστρέφει πίνακες, φρανία, καρέκλες και έρθες. 14 χρονών, η εποχή του μπάφου. Δεν το εξηγώ, το ξέρετε όλοι. Δεν έλεγε κανένας τίποτα. 15 χρονών, τραυματισμοί σε άλλα παιδιά και ιδιαίτερα σε κορίτσια. 16 χρονών η πρώτη συμμορία. Δεν έφτανε αυτός, είπε να το κάνει international. Έφερε κι άλλους από άλλες χώρες να εμπλουτίσει τη συμμορία και ξεκινήσανε τα πρώτα σοβαρά προβλήματα. Μέχρι τα 21 ήταν ένας ενδυνάμει δολοφόνος, ένας κανονικός δολοφόνος που πήρε μια δυστυχισμένη κοπέλα και αφού κάνανε ό,τι κάνανε, που εγώ εμείς αυτό θα το εξετάσουμε γιατί δεν είναι δικός μας λογαριασμός, τη σκότωσε μαζί με έναν συνάδελφό του, συνέτερό του, σύμμαχό του, την έβαλε σε ένα βαν και την πέταξε στη θάλασσα. Η άμορη Ελένη δεν είχε πεθάνει. Έπεσε σε κάτι βράχια και άρχισε να ζητάει βοήθεια και να λέει, βοηθήστε με, δεν πρόκειται να κάνω τίποτα, δεν πρόκειται να πω τίποτα. Και εκείνος μαζί με τον βοηθό του τι κάνανε, τη σπρώξανε πιο κάτω από τα βράχια και πνίγηκε. Γιος μεγαλοεστιάτορα στη Ρόδο, πάμπλουτου μεγάλο όνομα, ο πραγματικός δολοφόνος της διπλανής πόρτας. Όταν πας και ρωτάς τους συγγενείς, τους φίλους, τη γειτονιά, σου λένε όλοι μια χαρά. Δεν ξέρανε τίποτα. Δεν υπήρχε κάτι. Καταπληκτικοί άνθρωποι. Μια χαρά οικογενειάρχες. Κι όμως αυτοί μια χαρά οικογενειάρχες κρύβανε μέσα τους ένα δολοφόνο. Θέλω, μετά από 36 χρόνια που είμαι σε αυτή τη δουλειά και αφού έχει παρελάσει η μισή Ελλάδα από το γιατρείο μου, είτε ψυχιατρικά είτε συμβουλευτικά, θέλω να σας πω κάτι που θα σας τρομάξει. Αλλά εγώ αναλαμβάνω, αγαπητοί κύριοι, την ευθύνη, τον λόγο. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι οι γονείς ξέρουν. Όλοι μέσα στην οικογένεια ξέρουν. Και ξέρουν και καλύπτουν. Ο πατέρας τον ανώμαλο γιο, τον οποίον προσπαθεί να λανσάρει και να πουλήσει, μήπως τυχόν και καμία αγοράσει, και η μητέρα δυστυχώς ξέρει τη σεξουαλική διαστροφή που υπάρχει στο σπίτι, αλλά δεν καταγγέλει. Και ξέρετε γιατί δεν καταγγέλει? Γιατί φοβάται το στίγμα, το οικονομικό, τι θα πει ο κόσμος, τα παιδιά, και μη τυχόν αυτή τη στιγμή που μιλάει, δηλαδή τη στιγμή που πάει να καταγγείλει, βρεθούν κάποιοι να αμφισβητήσουν τα λόγια της. Κάποτε έχετε δίκιο. Η αστυνομία δεν ήξερε να σας αντιμετωπίσει και πιθανότατα γινόταν και
τα λάθη. Τώρα ξέρει όμως. Τώρα ξέρει. Υπάρχουν ειδικοί ψυχολόγοι. Υπάρχουν άτομα εκπαιδευμένα που δέχονται όλους τους πολίτες και μπορείτε να μιλήσετε ελεύθερα. Έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα 12 καινούργια τμήματα καταγγελιών σε όλη την Ελλάδα που μπορείτε να καταγγείλετε. Και το κυριότερο απ' όλα, μπορείτε να καταγγείλετε χωρίς όνομα. Δεν πρόκειται ποτέ να μάθει κανένας το όνομά σας. Γιατί κάποιοι λέγανε, πώς θα καταγγείλω τη βία, την ευρωοικογενειακή βία, τη σεξουαλική βία. Μα φοβάμαι, μπορούν να μετά να με εκδικηθούν. Μπορείτε να καταγγείλετε ανώνυμα, αρκεί να καταγγείλετε. Γνώμη μου, μπορεί και να μην δεχτείτε. Άντρα σήκωσε χέρι σε γυναίκα, αμέσως καταγγελία. Δεν υπάρχει δεύτερη φορά. Η πρώτη φορά είναι αυτή και τέλος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά σε μια πολύ δύσκολη, κυρίες και κύριοι, σε πολύ δύσκολη καμπή στην κοινωνία. Ασχολείστε με πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς έτυχε σε μένα να ασχολούμαι με αυτά. Κάθε μέρα 10 με 12 περιστατικά στο γιατρείο μου για να καταγγείλουν ενδοοικογενειακή βία. Έχει λογική αυτό το πράγμα. Ποιος τολμάει να σηκώσει το χέρι, ποιος τολμάει να απειλήσει η ζωή, με ποιο δικαίωμα. Και αν αυτός τολμάει, γιατί θα σας πω ποιος είναι αυτός που τολμάει, εκεί εμείς τι κάνουμε, η γυναίκα τι κάνει, το παιδί τι κάνει. Νομίζω πλέον η πολιτεία και από πριν και τώρα αρχίζει να επεκτείνεται στο θέμα των δομών. Δημιουργούνται δομές για να μπορούν να πηγαίνουν κακοποιημένες γυναίκες. Υπάρχουν δομές για να πηγαίνουν τα παιδιά μαζί με τις μητέρες. Υπάρχουν ιδιωτικές δομές που μπορούν να πάνε. Ένα πράγμα! Μη φοβάστε! Μη φοβηθείτε! Σήκωσε το χέρι ένας, θα το σηκώνει συνέχεια! Κόψτε το με την καταγγελία σας! Αυτό είναι το ενδοοικογενειακό. Πώς λέγεται αυτός ο άνθρωπος και γιατί αυτός ο άνθρωπος το κάνει. Υπάρχει λοιπόν μια έκφραση την οποία την έχω πει εκατομμύρια φορές που λέγεται ψυχοπαθητική προσωπικότητα. Το έχετε ακούσει πολλές φορές, έτσι δεν είναι. Αντικοινωνική προσωπικότητα, ψυχοπαθητική προσωπικότητα. Το είπα για τον Μπάμπη. Το είπα για τον δολοφόνο της στο Παλούδι. Το είπα για την αγαπημένη σας κυρία από την Πάτρα. Τι αριστούργημα. Πώς κατόρθωσε κουνάτε το κεφάλι Πάτρα μου. Εγώ να δείτε πόσες φορές έχω κουνήσει. Πώς κατόρθωσε να μας κάνει πρωτοσέλιδο 6 μήνες σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα πουθενά. Μια μητέρα να κατηγορείται, προφυλακίστηκε ήδη για ένα παιδί ότι σκότωσε και να κατηγορείται, έρχεται τώρα, σε ένα 15 μέρες θα ακούσετε και τ' άλλα, για ακόμα 2 παιδιά. Αναρωτιούνται όλοι πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Το έχω εξηγήσει, το ξαναλέω, δεν καταλαβαίνει κανένας Θεό. Έχω πει λοιπόν ότι μέσα στην οικογένεια αναπτύσσεται από πολύ μικρή ηλικία μια διαταραχή προσωπικότητας. Δεν είναι αρρώστια, είναι προσωπικότητα, είναι χαρακτήρας. Πώς είναι αυτή η προσωπικότητα? Είναι μια προσωπικότητα κακιά, μια προσωπικότητα χωρίς συναισθήματα, μια προσωπικότητα χωρίς λύπη, μια προσωπικότητα χωρίς αυτό που λέτε πλέον ενσυναίσθηση και το κυριότερο είναι μια προσωπικότητα χωρίς ενοχές. Μα υπάρχει τέτοιος άνθρωπος? Φυσικά υπάρχει. Υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κανένα συναίσθημα,
δεν αγαπάει κανένα, άρα δεν αγαπάει το παιδί του, δεν αγαπάει τη γυναίκα του, δεν αγαπάει κανένα. Μέσα του είναι φωλιασμένη μια απεριόριστη κακία, ένας απεριόριστος φόνος που κάποια στιγμή τον οδηγεί να κάνει το κακό. Δηλαδή είναι αυτούς που εγώ ονομάζω οι ήρωες του κακού, οι ενδυνάμει δολοφόνοι, τελικά οι κανονικοί δολοφόνοι. Παράδειγμα, μαθητής μου της αστυνομίας συνόδευε 3 κρατούμενους στη Ρόδο, οι οποίοι έπρεπε να φυλακιστούν. Όπως ξέρετε, πάνω στο πλοίο πιάνουμε συζητήσεις. Έτσι δεν είναι? Σε μια λοιπόν τέτοια συζήτηση γυρνάει και λέει ο μαθητής μου στον κρατούμενο: «Καλά ρε φίλε, δεν μπορώ να το πιστέψω. Έχει σκοτώσει 3 άτομα. Πώς μπόρεσες και το έκανες αυτό το πράγμα? Δεν έχεις μέσα σου καρδιά, δεν έχεις μέσα σου ψυχή, δεν έχεις μέσα σου αγάπη?» Και τι του απαντάει ο δολοφόνος? Του λέει: «Τι λες ρε μεγάλε, ποια καρδιά και ποια ψυχή? Πιστεύεις ότι εγώ έχω ενοχές? Εγώ είμαι μόνον ένα πιστόλι.» Αυτή ήταν η απάντησή του. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που σας περιγράφω, που δεν έχουν ενοχές, που δεν έχουν συναισθήματα, που δεν έχουν συνέστηση, που δεν ενδιαφέρονται για την αγάπη, που δεν τους ενώνει αγκαλιά, αυτοί οι άνθρωποι λέγονται ψυχοπαθητικοί με όμικρον γιώτα ή αντικοινωνικοί. Θεραπεύονται? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν είναι άρρωστοι. Διότι δεν μπορείς να βάλεις φάρμακα για την κακία, ούτε φάρμακα για την μη ενσυναίσθηση. Διότι δεν είναι άρρωστοι. Είναι δολοφόνοι. Ο δολοφόνος της Καβάλας που σκότωσε τη γυναίκα του στο φαρμακείο και τη βιντεοσκόπησε. Στην Κυπαρισσία 4 παιδιά σκότωσε, 2 παιδιά και 2 γονείς. Ο άλλος 62 χρονών δεν πήρε κανένα σκαμπάρι, το συζητήσαμε ποτέ. Ο άλλος μπήκε μέσα στη Vodafone και επειδή μαλώσανε για τον λογαριασμό 130 ευρώ, κυρία μου, πήρε το πιστόλι και λέει: «Ήταν θέμα τιμής.» Τι να διορθώσεις από αυτούς τους ανθρώπους? Το άλλο το κτίνος γυρνούσε στην Αθήνα και είχε, επειδή έχουμε και μικρά παιδιά δεν θα πω, μέσα στο κασελάκι, το θυμάστε? Να το άφησα. Το άφησα ήδη. Καταλαβαίνετε γιατί ανθρώπους μιλάμε? Θέλω να σας τονίσω αυτό για να το καταλάβετε. Και θα σας παρακαλέσω, σε περίπτωση που δείτε στην οικογένειά σας κάτι τέτοιο, αν δείτε έναν άνθρωπο, όχι μόνο στην οικογένεια, αλλά και παραπλεύρος, αλλά και απέναντι και δίπλα σας, θυμηθείτε τα λόγια μου. Αν δεν μπορείτε να του μιλήσετε και αν πιστεύετε ότι κάτι κακό θα γίνει, τελείως ανώνυμα πρέπει να το καταγγείλετε, για τον απλούστατο λόγο ότι αυτός πιθανώς να είναι ο αυριανός δολοφόνος. Σας μαύρισα την ψυχή, το ξέρω, αλλά το θέμα είναι η βία. Φυσικά, εδώ σας θέλω και εδώ θα καταλάβω τι πιστεύετε. Εγώ όταν θα πεθάνω, θέλω να με θυμάστε για ένα μότο. Θα καταλάβω αν συμφωνείτε από το χειροκρότημα. Δεν χρειάζεται να χειροκροτήσετε υποκριτικά. Αν συμφωνείτε, πίσω από κάθε παιδί, ψάξε γονιό! Χαίρομαι πολύ που συμφωνείτε, γιατί όλα γίνονται μέσα στην οικογένεια. Δέρνει ο πατέρας τη μάνα και βλέπει το παιδί. Άρα η πρώτη τη βία την οποία μεταφέρει. Φωνάζει ο πατέρας τη μάνα και τη βρίζει με τα χειρότερα. Τη γυναίκα που αγάπησε, που παντρεύτηκε και έκαναν μαζί παιδί. Τα ακούει το παιδί και το μεταφέρει. Δεν βάζει όρια ο πατέρας με τη μάνα, γιατί φοβάται να βάλει όρια. Γιατί φόβοι θα του πούνε ότι έβαλε όρια στο παιδί το 2022. Με ποιο δικαίωμα το κάνει αυτό το πράγμα? Τα βλέπει το παιδί και κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι και βγαίνει έξω και εξασκεί τη βία.
Και πού πάει η βία? Η βία πάει στα σχολεία. Και πώς λέγεται στα σχολεία η βία? Πώς λέγεται? Δεν λέγεται πουλί. Δεν λέγεται πουλί. Βία. Μπράβο! Βία λέγεται. Μπούλι είναι ο σχολικός εκφοβισμός. Είναι ψηλέ, κοντέ, χοντρέ, σπυριάρι, μαλάκα, μέχρι εκεί. Όταν βγαίνουν μαχαίρια και κατσαβίδια μέσα στο σχολείο, δεν λέγεται σχολικός εκφοβισμός. Λέγεται βία! Κυρία μου, αυτό να μεταφέρετε. Τελείωσε η λέξη bullying. Bullying κάνανε στη δικιά μου την εποχή και στη δικιά σας. Τώρα έχουμε βία. Τώρα έχουμε να λέει το ξύλο. Τώρα και στη δικιά σας. Τώρα έχουμε τιμωρία πώς. Λοιπόν, δεν μιλήσει. Απλώς πήγα να σας πω ότι οι γυναίκες σχολιάζονται. Έτσι. Οι γυναίκες συνήθως δεν είναι για ηλικία. Δεν είπε γενιά. Γενιά, είπα ηλικία. Εγώ το λέω αυτό. Ρώτησε εγώ κάπου. Όχι, ρε, γενιά είπα. Θα ρωτούσα ποτέ από μια γυναίκα, λέει, δεν έκοβα καλύτερα τα χέρια μου. Εσείς μπορείτε κάλλιστα να πείτε. Εξάλλου, νέος, νέα, γέρος, γριά, τι σημασία έχουν αυτά. Λειτουργεί η ψυχή. Ναι, είμαστε πάντοτε. Πάντοτε. Εσύ σηκώνετε μαζί μου. Βάλτε κάτι. Οπότε λοιπόν γυρνάω και λέω ότι λέγεται βία όλο αυτό το πράγμα. Και είναι κάτι το οποίο υπάρχει σε όλα τα σχολεία. Θα σας πω κάτι, κυρίες και κύριοι, που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Με φωνάξανε να μιλήσω σε ένα επάνω. Να μιλήσω. Πάω μέσα και έρχεται η ψυχολόγος του ΕΠΑΛ να με παρακαλέσει να μιλήσω στα παιδιά με έναν ιδιαίτερο τρόπο, γιατί τα παιδιά είναι λίγο επαναστατικά. Την ώρα που έλεγε τη λέξη επαναστατικά, ξεπροβάλλει μια συνάδελφός της με μια χαρακιά από μαχαίρι στο μάγουλο. Λέω, τι είναι αυτό? Μου λέει, μου το έκανε ένας μαθητής. Λέω, σε σχολείο έβγαλε μαθητής το μαχαίρι. Πού το βρήκε το μαχαίρι? Πάω στο διευθυντή και του λέω, κύριε διευθυντά, τι να μιλήσω, τι να πω, σε ποια παιδιά να μιλήσω? Όταν τα παιδιά έρχονται με μαχαίρι, ένας ψυχίατρος θα σώσει την κατάσταση. Δεν πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Σήκωσε τα χέρια ο άνθρωπος και είπε ότι αυτό πλέον είναι καθημερινό φαινόμενο. Μιλήστε μου λοιπόν για bullying, για σχολικό εκφοβισμό. Πείτε μου ότι φοβόμαστε, γιατί το σημαντικότερο δεν είναι ότι φοβόμαστε. Είναι ότι απειλούμε. Το παιδί που θα υποστεί μέσα στο σχολείο τη βία, γιατί περί βίας πρόκειται, θα είναι ένα παιδί, κατά τη γνώμη σας, πώς. Για να ακούσω, για να χαιριά. Τι θα είναι το παιδί αυτό, το θύμα, λέγεται δυνατά. Θα είναι βίαιο, αφού έχει μάθει να δέχεται βία, τη βία θα την ασκεί και στους υπόλοιπους. Μπορεί να την ασκήσει. Εσείς τι λέτε? Το είπατε, καλά, το είπατε. Εσείς τι είπατε, συγγνώμη. Θα είναι φοβισμένο. Θα είναι φοβισμένο. Άλλο, τι θα είναι? Συνεσταλμένο. Πώς? Συνεσταλμένο. Κλεισμένο. Α, δυνατά. Έχει εξουσία. Έχει υποστεί βία. Έχει εξουσία. Αυτός που δέχεται τη βία. Έχει εξουσία. Παιδιά, αυτός που δέχεται υποστεί τη βία είναι ένα παιδί φορισμένο, αφωμένο, στενοχωρισμένο, κλεισμένο στον εαυτό του, απομακρυσμένο. Ένα παιδί το οποίο υποφέρει. Και το χειρότερο από όλα είναι ένα παιδί το οποίο έχει ενοχές. Ξέρετε γιατί έχει ενοχές? Γιατί κατά τη γνώμη του έχει προδώσει αυτό που η μητέρα και ο πατέρας θα θέλανε γι' αυτό. Είναι ένα παιδί που πηγαίνει στο σπίτι και τι πρέπει να κάνουν οι γονείς? Θα πρέπει οι γονείς να μιλήσουν με το παιδί, να είναι δίπλα στο παιδί, να καταλάβουν το παιδί. Τα συμπτώματα είναι πολλά. Δεν μπορεί να μην τα δει ο γονιός. Δεν μπορεί ο γονιός να μην καταλάβει γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα.
Γιατί το παιδί έχει άγχος, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Σιγά σιγά λέει ότι δεν θέλει να πάει σχολείο. Δεν μιλάει με τους φίλους του. Και τελικά δεν πηγαίνει σχολείο. Και δημιουργείται ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα να βλέπεις ένα παιδάκι στο σπίτι το οποίο δεν θέλει να κάνει τίποτα. Ρωτάω λοιπόν. Δουλεύουμε όλοι. Όλοι δουλεύουμε. Και οι γυναίκες και οι άντρες. Γυρνάμε από τη δουλειά μας. Το βραδάκι δεν μπορούμε να καθίσουμε μια ώρα εκεί γύρω στις 9-10 σε ένα τραπέζι που καθόμασταν παλιά να συζητήσουμε και να δούμε ποια είναι τα προβλήματα, τι έχει γίνει, να μας πούνε τα παιδιά τι έχουν εισπράξει να πούμε εμείς. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό? Γιατί κάθονται στα κινητά και δεν έρχονται. Δεν έρχονται τα παιδιά. Τα παιδιά είναι, τα παιδιά μας είναι παιδιά μας. Εμείς τα διαπαιδαγωγούμε. Εμείς τα μαθαίνουμε. Θα έρθουν στους γονείς τους, δεν θα πάνε στους ξένους. Άρα λοιπόν τα παιδιά μας θα έρθουν αν εμείς τα έχουμε μάθει να έρχονται. Εμείς γιατί δεν τα έχουμε να μάθει να έρχονται? Να σας το πω, δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Γιατί το πρόβλημα είναι μη δεν δείτε το σασμό. Μην τυχόν ξεχάσουμε τη συνέχεια. Και τα παιδιά μας είναι πεταμένα, δεν εκφέρουν τον πόνο, το φόβο, το άγχος και τελικά εμείς δεν μπορούμε να τα βοηθήσουμε. Αυτή τη στιγμή όμως που ασχοληθούμε μαζί και τα βοηθήσουμε, τότε υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έχουμε καθηγητές, δασκάλους εδώ. Ωραίοτατα. Α, δεν είστε τώρα. Είστε τώρα. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα το οποίο πρέπει να το πούμε στους δασκάλους, πώς μιλάμε με τους γονείς, πώς έρχεται ένας ο γονιός, πώς έρχεται το άλλος και τελικά τι πρέπει να κάνουν οι δάσκαλοι, ούτως ώστε να ξαναβάλουμε στη σειρά τα παιδιά μεταξύ των οποίων υπάρχει bullying. Είναι ένα πρόγραμμα πάρα πολύ έξυπνο, πολύ ωραίο, το οποίο θα ήθελα κάποια στιγμή στους δασκάλους ξεχωριστά. Γιατί το θύμα κινδυνεύει να φτάσει μέχρι να αρρωστήσει ψυχιατρικά. Ο θήτης κινδυνεύει να γίνει ο προηγούμενος ψυχοπαθητικός ή ο προηγούμενος αντικοινωνικός. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα έχουμε δύο θύματα. Η βία στα σχολεία είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να απασχολήσει πάρα πολύ την κυβέρνηση, την κάθε κυβέρνηση. Μίλησα ζωντανά με την κυρία Μακρύ, μίλησα ζωντανά με την κυρία Κεραμέως. Χρειάζεται μια συνεργασία μεταξύ Υπουργείων. Τα Υπουργεία αυτά πρέπει να είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υγείας. Γιατί? Γιατί πρέπει να μπουν οι ψυχολόγοι μέσα στα σχολεία. Αν σας ενοχλεί η λέξη ψυχίατρος, εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Να μπουν ειδικευμένοι ψυχολόγοι, να ενημερώσουν παιδιά, να ενημερώσουν δασκάλους και το κυριότερο, να ξεκινήσει και στην Ελλάδα η σχολή γονέων. Ούτως ώστε να ενημερώνονται και οι γονείς για να ξέρουν τι πρέπει να πράξουν. Κάποτε στην Καστοριά ήρθε μια κυρία και μου παραπονέθηκε για ένα bullying τότε μέσα στο σχολείο και με ρώτησε τι να κάνει. Λέω, έχετε καμιά γιορτή εδώ κοντά? Μου λέει, έχω μια γιορτή. Η κόρη μου λέει, έχει γενέθλια. Αλλά εγώ αυτή τη φίλη της που της κάνει bullying δεν πρόκειται να την καλέσω. Το κάνετε λάθος. Το αντίθετο. Πρέπει να την καλέσετε και ακούστε να δείτε τι θα κάνετε. Και καλεί όλη την τάξη και τι κάνει? Αυτό που της είχα υποδείξει. Έκανε δύο ομάδες να παίξουν μεταξύ τους τα παιχνίδια και έβαλε την κοπέλα που έκανε bullying στην άλλη κοπέλα στην ίδια ομάδα. Και από την άλλη μεριά άλλη ομάδα. Άρα λοιπόν η ομάδα των δυο εντός εισαγωγικών εχθρών ήθελαν το κοινό καλό. Όταν κερδίζανε, σηκωνότανε και ουρλιάζανε και αγκαλιαζότανε. Και όταν χάνανε, βρίζανε όλοι μαζί τους άλλους. Σε μια εβδομάδα μου τηλεφώνησε η κυρία από την Καστοριά και με ευχαρίστησε πολύ και από τότε είμαστε και πάρα πολύ φίλοι, να με ευχαριστήσει γιατί έσωσα το παιδί της. Το κοριτσάκι που της έκανε bullying έγινε η καλύτερη φίλη. Γιατί? Γιατί μια βραδιά είχαν από κοινού να κάνουν κάτι που αγαπούσαν και θέλανε και οι δύο. Καταλαβαίνετε πόσο εύκολο είναι να βάλεις τα παιδιά, γιατί μιλάμε για παιδιά,
Δεν μιλάμε για μεγάλους ανθρώπους. Μιλάμε για παιδιά. Το δεύτερο μέρος, για όποιος θα μείνετε, θα είναι ένα μέρος που σπάει κόκαλα. Και θα ήθελα να σας πω η ιστορία που θα σας διηγηθώ, η οποία είναι αληθινή και έχει αλλάξει τη ροή της ιατρικής, το λέω για τους συναδέλφους μου εδώ, είναι ο εθισμός στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ο εθισμός στα ηλεκτρονικά παιχνίδια από το 2018 έγινε πλέον καθεαυτού ψυχιατρική αρρώστια. Άρα λοιπόν, πιθανώς η ιστορία που θα σας πω είναι μια ιστορία η οποία έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή το να γίνει ψυχιατρική αρρώστια ο εθισμός στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ήρθε μια οικογένεια από την Εύβοια με 4 παιδιά, 10, 15, 16 και 22. Ο 22χρονος είχε 6 μήνες να βγει από το δωμάτιο. Έπαιζε από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν έτρωγε, δεν πλαινότανε, δεν πήγαινε πουθενά, ήταν κλεισμένος μέσα και απόδειξε αυτό που σας λέω, είναι ότι ήρθανε να με βρούνε οι γονείς με τα αδέρφια και όχι ο ασθενής. Όταν θα την πω αυτή την ιστορία, θα ζητήσω από όλους σας αν πρέπει να συνεχίσω ή να σταματήσω. Εσείς θα με καθοδηγήσετε, γιατί έχουμε και παιδιά και πιθανώς να μην θέλετε να ακούσετε το τέλος, το οποίο όμως θα σας το πω όταν μετά θα βρεθούμε για να συζητήσουμε κατηδία. Θέλω να πω, χωρίς να σας φοβήσω, ότι έχουμε πράγματα πλέον που απειλούν την παγκόσμια κοινότητα, αλλά δυστυχώς απειλούν και την ελληνική κοινωνία. Αυτή τη στιγμή, πριν 5 μέρες, είμαι ο άνθρωπος πίσω από τα παιδιά, από τα πετράλωνα. Δεν θα πω την ιστορία, την ξέρετε όλοι. Είμαι ο άνθρωπος ο οποίος έχει μιλήσει με την 22χρονη, ο άνθρωπος ο οποίος έχει μιλήσει με τον άνθρωπο που τα προστατεύει, ο άνθρωπος ο οποίος έχει μιλήσει με τον 17χρονο και μάλιστα μόλις γίνει 18 θα μπορώ να έχω κανονικό θεσμικό ρόλο, δηλαδή σε 6 μήνες. Αν κάποια στιγμή βρεθούμε ιδιαιτέρως και μπορέσω να σας πω το τι μου έχουν πει αυτά τα παιδιά, πιστεύω ότι δεν θα υπήρχε άνθρωπος που να μην υποθυμήσει μπροστά μου εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μερικά άτομα φτάνουν μέχρι εκεί. Η σεξουαλική διαστροφή ανήκει σε μια μεγάλη κατηγορία διαστροφών, οι παλιές παρεκκλήσεις, που λέγεται παραφιλία. Δεν έχει καμιά σχέση με αρρώστια. Είναι δημιουργήματα από την παιδική ηλικία, μέσα από το σπίτι, μέσα από τις συνήθειες, μέσα από τον τρόπο που μεγαλώσαμε. Εξαιρείται η ομοφιλοφιλία, η οποία από το 1974 και μετά θεωρείται από την παγκόσμια κοινότητα και την παγκόσμια ψυχιατρική εταιρεία ως μια διαφορετική σεξουαλική επιθυμία. Όλα τα άλλα θεωρούνται παραφιλίες, δηλαδή σεξουαλικές διαστροφές. Με φωνάξανε τελευταία να δω μια κοπελίτσα που ξέρετε όλοι. Ένα κοριτσάκι, κυρίες και κύριοι, ήτανε. Τίποτα λιγότερο, τίποτα παραπάνω. Ένα απλό ανήλικο κοριτσάκι. Δεν ήτανε μεγάλο το κορίτσι. Η διαστροφή αυτών ήτανε μεγάλη. Αυτά είναι τα πορνοκτίνη και τα πορνοτέρατα. Τα ανήλικα είναι τα παιδιά μας και κανείς δεν βάζει τα βρωμόχερα πάνω τους. Κανείς! Παιδιά, ακούστε με, όπως μεγαλώσαμε εμείς. Το ίδιο πράγμα θα πω και σε εσάς. Είναι ο ίδιος τρόπος, λίγο διαφορετικός. Δεν μιλάμε με ανθρώπους που δεν ξέρουμε. Δεν μας κερνάνε και δεχόμαστε οι άνθρωποι που δεν ξέρουμε. Δεν τους ακολουθούμε αν δεν τους ξέρουμε. Λέμε ευχαριστώ
και πηγαίνουμε στον μπαμπά, στη μαμά, δίπλα στον άνθρωπο που μας αγαπάει και μπορεί να μας προστατεύσει. Δεν ακολουθούμε. Και προσέξτε πάρα πολύ, γιατί θα ξεκινήσετε να παίζετε από αυτά τα πολλά, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και πιθανώς από πίσω να είναι μεγάλοι άνθρωποι που δεν έχουν καμιά σχέση με τις δικές σας ηλικίες. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί μπορούν να σας ξεγελάσουν. Δεν επιτρέπουμε τους ανθρώπους να βάζουν τα χέρια τους επάνω, παρά μόνο τους γονείς μας και τους ανθρώπους που είναι οι δικοί μας άνθρωποι. Και όταν μιλάμε για αγκαλιές και φιλιά, είναι όλα περιορισμένα. Δεν είναι πράγματα που τα επιτρέπουμε να γίνονται από το πρωί μέχρι το βράδυ, συνεχώς. Αντίμονο, αν υποπτευθούμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ανώμενοι. Είναι μειονότητα οι ανώμενοι, δεν είναι πλειονότητα, αλλά καλύτερα να ξέρετε ότι δεν εμπιστευόμαστε ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε. Θυμάστε τι μας λέγανε παλιά, δεν παίρνουμε καραμέλα από κανέναν, δεν παίρνουμε τσίχλα από κανέναν. Αυτά δεν μας λέγανε. Από τότε μας τα συμβουλεύαν οι γονείς. Γιατί να μην το καταλάβουμε και τώρα. Γονείς, ο παιδόφιλος χωρίς σεξουαλική πράξη, ο παιδεραστής με σεξουαλική πράξη, για να καταλάβετε τη διαφορά, και τα δυο πορνοκτήνη είναι, να ξέρετε ότι είναι ένας άνθρωπος καθημερινός, ένας άνθρωπος γλυκής, ένας άνθρωπος φιλικός, ένας άνθρωπος κοντινός. Μπορεί να είναι μέσα από την οικογένειά σας, μπορεί να είναι απέναντι από το σπίτι σας, μπορεί να είναι ο θείος, η θεία, ο παππούς, μπορεί να είναι ο γείτονας, μπορεί να είναι ο ξένος περιπτεράς. Εκείνο που θα σας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μια δυστυχώς ενασχόληση καθημερινή με παιδιά, η οποία δεν μπορείτε να την καταλάβετε, την οποία δεν μπορείτε να καταλάβετε. Πώς ένας άνθρωπος ασχολείται τόσο πολύ με παιδιά. Τι κάνει. Καταρχήν έχει επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με παιδιά. Σχολεία, φροντιστήρια, μουσικές, γυμναστήρια κτλ. Κάποιος, τι είπατε. Πήγα να πω τον Μπότι. Τον Μπότι. Ο συγγραφέας, παιδιά, που τηλεφώνησε να με καλέσει. Να με καλέσει. Κάποιος, μιλάτε για τον συγγραφέα με τα βιντεάκια. Με τηλεφώνησε κάποιος να καλέσει να μιλήσω στο σχολείο και μου είπε ότι τον είχε φωνάξει και τον είχε αφήσει χωρίς να ξέρει με παιδιά της πρώτης δημοτικού μόνο του. Και ξαφνικά γυρνάει και λέει τι κάνω. Και ξαναγυρνάει μέσα στην αίθουσα και ευτυχώς τον είδε. Όχι πολύ μακριά, αλλά όχι και πολύ κοντά και κάθισε δίπλα στα παιδιά, χωρίς ποτέ να πιστεύει ότι μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Και μάλιστα ο άνθρωπος είναι κατατρομαγμένος πλέον, γιατί λέει ποιος με φωνάξε να μιλήσω σε σχολείο, πώς να μου μιλήσει κάποιος στο σχολείο, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Συγγραφέας, ο οποίος ήθελε να φύγουν από την τάξη δάσκαλη και να μείνει μόνος με τα παιδιά. Γιατί, για να τους περάσει τα μηνύματα του πώς να μεγαλώσουν και πώς να αντιμετωπίζουν τη ζωή χωρίς την εμπειρία της οικογένειας και το δασκάλι. Αν έχεις το Θεό σου. Κύριε καθηγητά, σας παρακαλώ, υπάρχει τέτοιος νόμος, μπορεί κάποιος να κάνει. Εγώ γυρνάω από τα σχολεία, οι δάσκαλοι εκεί, μπάστακες. Υπάρχει νόμος που να λέει ότι θα φύγουνε, καταλαβαίνετε. Αν λοιπόν δείτε ανθρώπους να θέλουν να αγκαλιάζουν πολύ, να χαϊδεύουν και να μιλάνε και να ασχολούνται με τα παιδιά. Αν δείτε ανθρώπους οι οποίοι πλησιάζουν πολύ τα παιδιά και παίζουν αυτά τα ειδικά παιχνίδια. Υπάρχει ένα παιχνίδι που θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Να το πω ή να το πω μετά ποιο είναι το παιχνίδι. Το πω μετά μάλλον. Λέγεται Fortnite. Είναι το χαρακτηριστικό παιχνίδι των βιαστών. Γιατί. Γιατί ως επιτοπλίστων παίζουν με αυτό το παιχνίδι τα μικρά παιδιά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Επίσης θέλει τεράστια προσοχή. Αν δείτε ανθρώπους
που γυρνάνε στη γειτονιά και τάχα μου έρχονται να πιούνε καφέ, να πάρουν ένα ουζάκι κτλ. Σε μια γειτονιά που έχει κοντά ή γυμναστήριο ή παιδική χαρά. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν θέλω να ζήσετε με την αγωνία ότι θα συμβεί κάτι το κακό, αλλά σκεφτείτε ότι πιθανώς ο κυρ Παντελής, που θεωρείται ότι είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος, στην πραγματικότητα είναι ένας ενδυνάμει παιδεραστής. Τον θυμάστε τον κυριούλη με το άσπρο βάνο. 26 χρόνια έφαγε. Κυρία μου είναι έξω. Στα 6 χρόνια. Και τι έκανε. Έκανε το δρακουμέλ, πήγε στα παιδάκια και ξεκινήσανε ήδη οι πρώτες καταγγελίες από το Λάβριο να έρθουν να το μαζέψουν. 26 χρόνια γίναν 6! Ρε παιδιά, είστε υπέρ του εγκλήματος και τιμωρία! Ήταν ο μόνος που σαν ηλίθιος! Είστε! Γιατί η Βουλή δεν αποφασίζει να το κάνει! Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο είναι το πρόβλημα! Γιατί η Ουγγαρία έχει Ευρωπαϊκό Δίκαιο? Όχι, τι είναι το πρόβλημα? Το? Γιατί, πείτε μου, γιατί? Γιατί, 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 γιατί υπάρχουν ισότητα 18 χρόνια? Γιατί, κυρία Βουλευτίνα, παρακαλώ το μικρόφωνο. Αν και είμαι εντός και ο δικηγόρος, θέλω μόνο να πω ότι αυστηροποιήθηκαν οι ποινές της Νέας Δημοκρατίας για τέτοια ηλικία. Από τις 21 Νοεμβρίου του 2021, το ξέρουμε. Κυρία μου, γιατί τα εισόδια είναι 18 χρόνια, γιατί τα 3-5 τα πήρατε και τα κάνατε 4, γιατί το 15 και 3-5 είναι πληθέρι με το βάτο. Γιατί 15 μείον μία ώρα αδίκημα, 15 συν μία ώρα πλημέλημα. Γιατί ρε παιδιά, τα παιδιά μας, τα παιδιά μας ρε παιδιά. Στην εξουσία που είναι. Και δεν άλλαξε ο νόμος τώρα, υπήρχε αυτή η νόμος. Το ζήτημα είναι ότι δεν εφαρμόζεται και δεν δικάζει η κυβέρνηση. Δικάζει δικαιοσύνη και εδώ έχουμε ένα, δύο δικηγόρους κι άλλους. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά δεν είναι αυτή η κουβέντα. Δεν είναι αυτή η συζήτηση. Εγώ στο πιάτο σας βάζω το τυράκι. Εσείς το συλλέγετε και απαντάτε. Θα μιλήσουν οι κύριοι. Δεν μιλήσατε. Δεν μιλάνε. Τα ισότητα είναι ένα σπέδιο, έτσι. Ανήκουμε σε μια χώρα που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ο Ευρωπαϊκός νόμος. Η Ουγγαρία δεν είναι Ευρώπη! Η Γαλλία δεν είναι Ευρώπη! Γιατί έχουν ισόβια, ρε γαμώτο! Δεν έχουν ισόβια. Εδώ έχει καταπληκτισμό. Δεν έχουν ισόβια. Η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη αίσθηση σε ισόβια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γαλλία έχει λιγότερα από εμάς, 18-25. Το πρόβλημα είναι ότι οι ποινές υπάρχουν, ότι υπάρχουν άλλοι νόμοι μετά που τις σημειώνουν. Πώς λέγονται οι αλληλόγοι? Δεν έχουν φυλακές. Να σας πω πώς λέγονται οι αλληλόγοι. Δεν έχουν σχέση με φυλακές. Έχουν σχέση με πολιτικές ψήφους. Με αυτό έχουν σχέση. Φοβάστε να αντιμετωπίσετε την πραγματικότητα. Μην την πρόκειται αυτή που τα χτυπάτε. Με αυτό έχουν σχέση. Θα πεθάνω. Πολιτικός δεν θα γίνω. Βέβαια το συμβασμό. Ακούστε, αν η συζήτηση αυτή ξεφύγει από θέλω που έχουμε, το οποίο είναι συμβολικό. Και πάει, με συγχωρείτε, και πάει σε μια καθαρά πολιτική συζήτηση πώς πρέπει να είναι το δικαιολογικό σύστημα, θα χάσουμε την ουσία της συζήτησης. Οκ. Εντάξει. Το συγγνώμη. Πολύ αργά τώρα πώς θα με σταματήσει. Όχι. Ωστόσο όμως, επειδή υπήρξα βουλευτής και είμαι πολιτικό, έχω υποχρέωση ως πολίτης και μόνο να μην δεχτώ τον αφορισμό αυτό που γίνεται σε ό,τι αφορά τους πολιτικούς. Διότι ο Όρμπαν είναι ένα καθεστώς το οποίο έχει τα προβλήματά του. Δεν κατηγόρησα τους πολιτικούς. Και ο Χίτλερ είχε μεθόδους
Δηλαδή να μην ξεσηκώνουμε το ακροατήριο ότι ναι, οι ποινές είναι απαραίτητες και επιβλημένες. Απλά το δικαιωτικό σύστημα δεν είναι δικηγόρος, όμως πολίτης. Είναι σύστημα σοφροστικό ή κανένα λάθος. Έτσι. Σε αυτή τη λογική θα πρέπει να μιλήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Είπε τη λέξη σοφρονιστικό σύστημα και άκουσα πολλά γέλια. Υπάρχει σοφρονισμός στα ελληνικά. Ξέρετε, υπάρχει σοφρονισμός. Μήπως εγώ ξέρω. Γιατί εδώ γυρνάω και μπαίνω μέσα στις φυλακές. Υπάρχει σοφρονισμός. Και το μωρό γελάει στην Ελλάδα με το σοφρονισμό. Παρακαλώ. Έτσι θα θέλω. Κύριε, μιλάει, κύριε. Ενοχλήθηκαν τώρα, δεν μπορώ να τα αντέξουν. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εγώ χαίρομαι όταν υπάρχει αντιπαλότητα και αντιδικία. Χαίρομαι πολύ. Αυτή εμένα με έκανε. Ξέρετε γιατί γυρνάω την Ελλάδα? Γιατί αγαπάω τους εχθρούς. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, είναι γνωστό σε εμάς που ασχολούμαστε λίγο με αυτό το κομμάτι λόγω επαγγελματός. Βλέπουμε ότι σε ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό οι άνθρωποι που έχουν παιδοφιλικά αισθητέλη, παιδόφιλοι, εντός εισαγωγικών υποτροπιάζουν. Ένα παράδειγμα είπατε για τον παιδόφιλο με το άσπρο βάν κτλ. Θέλω από την εμπειρία σας, γιατί ξέρουμε ότι ανά την Ευρώπη όχι μήπως ο πληθυσμός επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται. Σε άλλες περιοχές υπάρχει τοποθέτηση το βραχιολάκι. Σε άλλες περιοχές γίνεται κάτι το οποίο εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό, ενημέρωση της γειτονιάς για το πού βρίσκεται ένας άνθρωπος τον οποίο είχε προηγηθεί κάποια κακουργηματική πράξη παιδοφιλική. Θέλω την γνώμη σας για την υποτροπή, αν όντως είναι όντως άνθρωποι που υποτροπιάζουν στα εγκλήματά τους, και εσείς από την εμπειρία σας συνολικά, ποιο θα θεωρούσε το καλύτερο σύστημα της τροφής και ένταξης? Μάλιστα. Καταρχήν, λυπάμαι που δεν θα συμφωνήσω με πολύ αγάπη με τη λέξη υποτροπιάζω. Γιατί όταν μιλάμε και λέμε υποτροπίασε, παραδεχόμαστε ότι υπάρχει κάποια αρρώστια. Δεν είναι αρρώστια. Επανάληψη. Ναι. Δεν τελειώνει ποτέ αυτή η διαδικασία. Ο παιδόφιλος, παιδεραστής, βιαστής, ανώμαλος, δολοφόνος, έτσι δημιουργήθηκε και έτσι θα πεθάνει. Το ψάξα πάρα πολύ. Μίλησα με πάρα πολλούς συναδέλφους στο εξωτερικό. Νομίζω ότι το βραχιολάκι είναι η καταλληλότερη λύση. Ο φαρμακευτικός ευνουχισμός είναι λάθος η έκφραση. Χημικός ευνουχισμός, γιατί είναι φάρμακα. Οι συνάδελφοι το ξέρουν καλύτερα από μένα. Δεν λύνει το πρόβλημα, διότι όταν τελειώνει, ξαναγυρίζουν όλα, διότι είναι μια ανώμαλη σεξουαλική επιθυμία. Πιστεύω αυτό που κάνουν οι Αμερικάνοι, που η αστυνομία πηγαίνει και ενημερώνει όλες τις γειτονιές και όλη την περιοχή, και μάλιστα βάζουν και φωτογραφίες στον τοίχο, και μάλιστα ελέγχονται. Αυτό τώρα που κάνει η κυβέρνηση είναι πολύ καλό. Αυτό με την ηλεκτρονική, πώς το λένε, ταυτότητα, που λέγεται, που θα αναγράφονται τα πάντα και θα ακολουθούν και με τους ξένους κτλ. Παρ' όλα αυτά, εγώ λυπάμαι που θα σας το πω και ας κατηγορηθώ, γιατί τουλάχιστον να κατηγορηθώ πριν το διάλειμμα, για να σας δώσω το δικαίωμα να αγοράσετε βιβλία και να έρθετε να τα υπογράψω για να γίνουμε και φίλοι. Όλα αυτά που είπα και που θα πω μετά και μετά θα μείνει το ανοιχτό το στόμα περιέχονται μέσα στα βιβλία μου. Το best seller, η Ελληνίδα Μάνα. Άρε Μάνα. Άρε Μάνα. Ο πατέρας αφέντης, το αφέντης εντός εισαγωγικών. Τα χρώματα της εφηβείας, ό,τι θέλουμε να ξέρουμε για τα παιδιά μας. Από τη βία στη βία, όλα αυτά που λέμε, το άγχος, η κατάθλιψη, οι φόβοι και οι φοβίες, υπάρχουν όλοι εκεί πέρα στα βιβλία μου. Ελάτε να γίνουμε φίλοι, να σας τα υπογράψω. Πριν από το διάλειμμα, λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω κάτι από καρδιάς. Για μένα, όταν ένας άνθρωπος είναι παιδεραστής, παιδόφιλος, όταν ένας άνθρωπος είναι παραβάτη συνεχώς τον νόμο και όταν ένας άνθρωπος είναι βιαστής, και από εδώ θα φανεί αν συμφωνείτε ή όχι,
χωρίς πάλι να ουλιάξω και να με κατηγορήσω, να σας δημιουργώ το αίσθημα της ανάτασης, η λύση είναι μία. Ισόβια για πάντα και καληνύχτα! Γεια! Όχι για αυτούς που παραξενήθηκαν, για αυτούς που δεν παραξενήθηκαν. Για αυτούς που δεν ενοχλήθηκαν. Και παρόλο που με κατηγορήσαν ότι κάνω πολιτική, εγώ πιστεύω ότι δεν κάνω. Ω, κάνω. Όχι, έτσι, 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 έτσι. Λοιπόν, αυτοί που δεν παραξενηθήκατε, είστε εσείς που μείνατε! Μπράβο σας, λοιπόν! Όταν ερχόμουν από την Αθήνα, όταν φεύγω από την Αθήνα και πάω σε μια άλλη πόλη, παίρνω μαζί μου πάντοτε μερικά πραγματάκια. Ξέχασα να πάρω το ξύ. Να σας πω, είναι δυνατόν, αφού με ξέρετε τόσα χρόνια, να περιμένετε να σας μιλήσω για απλά πραγματάκια και να μην μιλήσω στην ψυχούλα σας, στην καρδούλα σας, στο μυαλό σας. Τι πιστεύατε, ότι θα παίξω θέατρο? Ποιο να φοβηθώ σε αυτή την ηλικία? Έναν μόνο φοβάμαι, τον εαυτό μου και τον Θεό. Με παρακάλεσε ο αγαπητός κύριος να εξηγήσει τι, γιατί δεν έχουμε ισόβια. Προτού ξεκινήσω, σας δίνω το μικρόφωνο, παρακαλώ. Είναι πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού. Πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού. Ως νομικός θα σας απαντήσω. Σας ζητώ συγγνώμη, δεν ξέρω δεν ακόμα τους τίτλους σας. Θα τους μάθω την επόμενη. Θα ξαναρθώ. Ως νομικός, λοιπόν, οφείλω να σας απαντήσω γιατί δεν έχουμε ισόβια. Γιατί αυτή η κοινωνία αποφάσισε κάποια στιγμή ότι δεν θα έχει τιμωρητικό σύστημα απέναντι στους εγκληματίες, αλλά σοφρονιστικό σύστημα. Αυτό μπορεί να μην μας αρέσει ή να μας αρέσει ανάλογα. Εξού και καταργήθηκε η θανατική ποινή. Πολύ σωστά. Κατά συνέπεια, γι' αυτόν τον λόγο τα ισόβια δεν είναι ισόβια, δηλαδή δεν έχουμε την έννοια του να μείνει για πάντα κάποιος μέσα στη φυλακή, γιατί αυτό θα ήταν τιμωρία, δεν θα ήταν σοφρονισμός. Και αν το μας αρέσει ή δεν μας αρέσει να είναι σοφρονιστικό ή τιμωρητικό, είναι μια άλλη κουβέντα. Πάντως η απάντηση γιατί δεν έχουμε ισόβια είναι γιατί αυτό είναι το σύστημά μας. Να το αλλάξουμε ή να το αλλάξουμε. Αλλά να μην λέμε γιατί θέλουμε να έχουμε, θέλουμε να έχουμε σοφρονιστικό σύστημα, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και τιμωρητικό. Εκτός να κάνουμε διακρίσεις. Σε κάποια εγκλήματα να είναι τιμωρητικό και σε κάποια εγκλήματα να είναι σοφρονιστικό. Αυτός είναι ο λόγος πάντως που δεν έχουμε ισόβια. Ωραία. Θέλετε να πείτε κάτι παραπάνω? Όχι. Όχι. Μπορώ να σας απαντήσω? Ωραία, παιδιά. Το άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει φοβερά ο διάλογος. Θέλω να απαντήσω. Αυτό το σύστημα θα ήθελα να τολμήσει μια κυβέρνηση να το βάλει σε δημοψήφισμα. Και μετά θα σας έλεγα εγώ από το χρονιστικό και το τιμωρητικό. Θα σας έλεγα την απάντηση που θα παίρναμε όλοι. Ξέρετε γιατί? Είναι πολύ ωραία να μιλάμε για σοφρονισμό, αρκεί να υπάρχει σοφρονισμός. Δεν υπάρχει, όλοι οι δολοφόνοι είναι ανάμεσά μας. Ανάμεσά μας και σκοτώνουν τον οποιοδήποτε. Και δεν τιμωρούνται ποτέ. Και μην αναφερθώ στο προηγούμενο σύστημα, γιατί δεν ξέρω και τι έχω από κάτω. Και φοβάμαι. Ξέρετε πριν λίγα χρόνια πώς λεγόταν οι φυλακές? Ξενοδοχεία ο αστείο. Μπαίνανε, βγαίνανε, 5 μέρες, 7 μέρες, 12 μέρες, 3 μέρες, 15 μέρες. Και όλοι οι δολοφόνοι ξαφνικά βγήκαν έξω. Το ξέρω ότι ενοχλεί, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Θέλετε σοφρονισμό? Είμαι υπέρ του σοφρονισμού. Είμαι εναντίον της θανατικής ποινής. Εναντίον!
Είμαι υπέρ του σοφρονισμού. Σοφρονισμός. Γιατί. Όχι, σοφρονιστικό να είναι. Σοφρονιστικό, το σοφρονισμό. Ωραία, το σοφρονισμό. Θέλετε να το κάνουμε. Δεν θα ξαναμιλήσω ποτέ για την πορεία. Σοφρονισμό. Αν όμως υπάρχει η λέξη σοφρονισμό. Οι άνθρωποι που αναφέρεστε σοφρονίζονται. Όχι. Άρα τιμωρούνται. Με τι τιμωρούνται. Με 18, 11, 7, 6, 5, 3. Δεν υπάρχει. Άρα αφήστε τους έξω να διαβιώσουν εις βάρος. Τι να κάνω τώρα με αυτό, έτσι πως μου το βάζετε αναγκαστικά, μου λέτε πρέπει να πάμε αλλού. Γιατί δεν μιλάμε οι αρχές, οι έρχεσαι, γιατί δεν μιλάμε. Θα ήθελα τη γνώμη σας. Δηλαδή είναι δυνατόν όλοι οι δολοφόνοι να είναι δίπλα μας, ούτε θα σοφρονιστεί ο δολοφόνος, θα σοφρονιστεί ότι είμαι μόνο με ένα πιστόλι. Έμα, θα σοφρονιστεί. Να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Μόνο κατά την περίοδο της δημιουργίας του που είναι η φηβεία. Αυτό ήθελα να αρχίσω, με αυτά ήθελα να αρχίσω. Υπάρχουν πάρα πολλά συμπτώματα τα οποία θα σας τα πω ούτως ώστε να τα προσέξετε οι γονείς. Κάθε αυτού συμβουλευτικά. Πάμε καταρχήν να μιλήσουμε για το κακοποιημένο ή στο σχολείο ή στην κοινωνία παιδί. Το κακοποιημένο παιδί είναι ένα απόμακρο παιδί. Είναι ένα πιεσμένο παιδί. Είναι ένα παιδί που δεν βγαίνει να παίξει. Ένα παιδί που δεν θέλει να διαβάσει. Ένα παιδί που έχει διαταραχή στην προσοχή και στη συγκέντρωση. Ένα παιδί που έχει άγχος. Ένα παιδί που μπορεί να μην μπορεί να κοιμηθεί καλά. Ένα παιδί που δεν συμμετέχει στην καθημερινότητα. Κρατήστε δύο λέξεις. Απομονωμένο και απόμακρο παιδί. Είναι ένα παιδί που κάτι τον φασανίζει και φαίνεται αυτό το πράγμα. Και πρέπει οι γονείς να το καταλάβουν. Τι κάνουν οι γονείς? Προσπαθούν να είναι κοντά στο παιδί. Προσπαθούν να το ανοίξουν την αγκαλιά. Προσπαθούν να το διαβεβαιώσουν ότι θα το βοηθήσουν. Γιατί είναι το παιδί τους, η αγάπη τους, η φροντίδα τους. Αν το παιδί έχει υποστεί κακοποίηση και βία και bullying στο σχολείο, πρέπει να πείσουν οι γονείς το παιδί με απλά λόγια ότι θα του λύσουν αυτό το πρόβλημα. Να το κάνουν να αισθανθεί περήφανο, να του πούνε ότι το αγαπάνε, ότι είναι το καμάρι τους, ότι είναι η ζωή τους, ότι είναι δίπλα του και ότι επαναλαμβάνω θα λύσουν το πρόβλημα. Και πάνω απ' όλα ότι είναι υπερήφανοι για αυτό το παιδί. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή που λέγονται όλα αυτά, το παιδί νιώθει μια ανάπτυξη. Καταλαβαίνει ότι έχει συμμάχους, ότι έχει άτομα που μπορούν να το βοηθήσουν, άτομα που το αγαπάνε, άτομα που είναι δίπλα του. Ναι, είναι οι γονείς του, αλλά μέχρι τότε πιθανώς αυτό το ενδιαφέρον και αυτή την αγάπη, όπως εκείνη τη στιγμή να μην την είχε εισπράξει. Αμέσως λοιπόν έχουμε μια αναχάριση. Αρχίζει το παιδί να πιστεύει ότι πραγματικά μπορεί να προχωρήσει. Οι γονείς έρχονται σε επαφή με το σχολείο. Οι γονείς έρχονται σε επαφή με το σχολείο. Το λέω δύο φορές. Δεν έρχονται σε επαφή ούτε με τους άλλους γονείς, ούτε πηγαίνουν στην αστυνομία, ούτε καταγγέλνουν. Η πρωτοβάθμια ή η δευτεροβάθμια θα μπορέσουν να λύσουν το πρόβλημα αν δεν λυθεί μέσα από το σχολείο. Ο διευθυντής του σχολείου φωνάζει τα παιδιά ξεχωριστά, τα παιδιά που έχουν υποστεί το bullying ή το παιδί και ξεχωριστά το παιδί που κάνει το bullying ή τη βία και μιλάει μαζί τους. Συνιστώ σε όλα τα παιδιά και να παρακαλέσετε τα παιδιά σας να το κάνουν αντί να φοβούνται να πούνε την αλήθεια. Είναι πολύ σημαντικό το θύμα να αισθανθεί ότι έχει φίλους, ανθρώπους δίπλα του, που λένε την αλήθεια, που μιλάνε και που μπορούν να το βοηθήσουν. Δεν πρόκειται να συμβεί εντελώς τίποτα αν πούνε την αλήθεια. Ίσα-ίσα όλα θα πάνε καλύτερα γιατί θα υπάρξει μια πραγματική βοήθεια. Τα παιδιά, επειδή φοβούνται ότι θα υποστούν ακριβώς τα ίδια, δεν λένε την αλήθεια. Και εκεί είναι το πρόβλημα.
Πρέπει λοιπόν να πείσουμε με ωραίο τρόπο, με χαλαρά λόγια, ούτως ώστε τα παιδιά να πάνε να πούμε την αλήθεια. Από εκείνη τη στιγμή και μετά είναι θέμα πλέον του διευθυντού ή των δασκάλων να έρθει σε επαφή πρώτα με τους γονείς του θύματος και μετά με τους γονείς του θήτη. Και όταν αυτά συμβούν, τότε ξεκινάει μια ιστορία η οποία αυτή τη στιγμή δεν σας αφορά γιατί είναι των δασκάλων και των καθηγητών, ούτως ώστε να επιφέρουν μια μικρή ισορροπία. Είπα πολλά λόγια, αλλά αυτά τα πράγματα που σας λέω γίνονται μέσα σε μία, δύο, τρεις μέρες το μάξιμο. Εκείνο που πρέπει να κάνουν οι γονείς είναι να δείξουν την αγάπη, την υποστήριξη και πάνω απ' όλα το καμάρι που έχουν για το παιδί τους. Το κακοποιημένο παιδί, με έναν διαφορετικό τρόπο, κατανοείται πιστεύω ποιον, είναι ένα παιδί το οποίο είναι ένα ανήσυχο, ένα παιδί που έχει εντάσεις, ένα παιδί που αλλάζει το συναίσθημά του μέσα στην ίδια μέρα, που τη μια είναι α, την άλλη β. Ένα παιδί που δεν το αναγνωρίζουμε πλέον. Είναι ένα παιδί δηλαδή που καταλαβαίνουμε ότι κάτι συμβαίνει και δεν θέλει να μας το πει, δεν μπορεί να μας το πει και τελικά δεν το λέει. Είμαστε γονείς, ζούμε με τα παιδιά μας, καταλαβαίνουμε τη διαφορά της συμπεριφοράς. Δεν πάει ο νους μας πάντοτε στο κακό. Ούτε είμαστε, ούτε προμηνύουμε ότι θα πει το κακό. Αλλά βάλτε μέσα στο νου σας ότι ένα παιδί που έχει μια τελείως αλλαγμένη συμπεριφορά, μια διαφορετική άποψη της ζωής, ένα χαρακτήρα που δεν τον αναγνωρίζατε, μήπως είναι ένα παιδί που έχει άγχος και αν έχει άγχος, γιατί το έχει το άγχος. Μήπως δεν είναι άγχος και είναι φόβος. Μήπως είναι μια εντός εισαγωγικών απειλή. Μήπως είναι μια ένταση που δεν εξηγείται διαφορετικά. Αν λοιπόν καταλάβετε κάτι τέτοιο, με πολύ απλά λόγια, ο πατέρας με το γιο και η μάνα με την κόρη, πάντοτε επαναλαμβάνω, ο νοόν νοήτο, δεν θα κάνω καμιά περαιτέρω εξήγηση, ο πατέρας με το γιο και η μάνα με την κόρη, θα πρέπει να είναι κοντά, ούτως ώστε να μπορέσουν να μιλήσουν και να καταλάβουν. Θα ήθελα να σας πω, χωρίς να κάνω καμία, έτσι, χωρίς να ανοίξω τώρα μια πάλι συζήτηση και μια αντίπαλη διαδικασία, θα ήθελα να σας πω ότι θα έπρεπε και θα πρέπει ο πατέρας να είναι το πρότυπο του αγοριού και η μητέρα το πρότυπο του κοριτσιού. Δηλαδή, ο πατέρας θα είναι αυτός που το αγόρι θα ακολουθήσει, ούτως ώστε να τον ακολουθήσει σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής και επίσης το κορίτσι τη μητέρα της εκφάνσης της ζωής. Η αγάπη του πατέρα ή η αγάπη της μητέρας προς το αγόρι, η μητέρα και προς το κορίτσι, ο πατέρας είναι δεδομένο. Αλλά το πρότυπο πρέπει να είναι όπως ακριβώς το είδα, το σας το είπα. Δεν το πάω παρακάτω, δεν το αναλύω, νομίζω είστε αρκετά έξυπνοι να καταλάβετε τι εννοώ. Άρα λοιπόν, ο πατέρας μιλάει με το αγόρι, η μητέρα μιλάει με το κορίτσι. Αν δείτε ότι δεν μπορείτε να καταφέρετε κάτι, τότε δημιουργήστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι, μια χαλαρή ατμόσφαιρα, ακόμα και επίκτητα, λυπάμαι που το λέω, αλλά ακόμη και αυτό βοηθάει, ούτως ώστε να εντός εισαγωγικών αναγκάσετε το παιδί να μιλήσει. Το παιδί κάποια στιγμή να είστε σίγουροι, νόμικο 100% ότι θα έρθει και θα σας μιλήσει. Ανοίξετε λοιπόν τότε την αγκαλιά σας και θα πείσετε το παιδί με απλά λόγια ότι είστε δίπλα του, να το βοηθήσετε, να τιμωρήσετε τους υπαίτιους και να βοηθήσετε επίσης να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Όχι μόνο να βοηθήσετε το παιδί με αλχημίες να απαλλαγεί, αλλά να αλλάξει και η ευγένη κατάσταση. Αυτά είναι μερικά πράγματα που πρέπει να ξέρετε. Το σεξουαλικά κακοποιημένο παιδί είναι ένα τρομαγμένο παιδί, ένα φοβισμένο παιδί. Όταν είναι ένα μικρό παιδί, ζωγραφίζει μερικά πράγματα που μας δείχνουν τι στην πραγματικότητα μπορεί να έχει συμβεί ή παρόμοια από αυτά που έχουν συμβεί.
με ένα παιδί που ντρέπεται πολλές φορές, ένα παιδί που εκνευρίζεται πολύ εύκολα, ένα παιδί που απαντάει με ένταση, ένα παιδί που κλείνεται στον εαυτό του. Αυτό συμβαίνει ως επιτοπλίστων στα μικρά παιδιά, 5, 6, 7 χρόνια. Και είναι τα παιδιά δυστυχώς τα οποία κακοποιούνται ως επιτοπλίστων περισσότερο. Αν δείτε λοιπόν τρομαγμένα βλέμματα, φοβισμένα ζυγωματικά και βλέμματα, αν δείτε αυτό το πράγμα, την ένταση στο πρόσωπο, και αν δείτε ένα παιδί το οποίο πηγαίνει, έρχεται και έχει αλλάξει συνήθειες, διαμαρτύρεται, κνευρίζεται και δεν αντέχει την καθημερινότητα, βάλτε μέσα στο μυαλό σας ότι μπορεί να έχει συμβεί κάτι το οποίο να το έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Εν αντιθέσει, όταν βλέπετε ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει κανονικά, με όλες τις φάσεις που μπορεί να μεγαλώσει ένα παιδί. Τα παιδιά περνάνε από το καλό στο κακό, από το εκνευριστικό στο χαλαρό, πότε φωνάζουν, πότε είναι ήρεμα, πότε δεν θέλουν να κάνουν μερικά πράγματα, πότε εκνευρίζονται. Αυτές, αν μιλήσετε με έναν παιδό ψυχολόγο και έναν παιδοψυχίατρο, θα σας πούνε όλοι ότι είναι φάσεις της ζωής του παιδιού μέχρι να φτάσει στην εφηβεία. Μήπως ξέρει κανένας πότε είναι η εφηβεία? Όταν λέμε εφηβεία, τι εννοούμε? Εννοούμε τη δεκαετία από τα 11 μέχρι τα 21. Αυτά τα 10 χρόνια είναι τα χρόνια της εφηβείας. Πριν από αυτά τα 10 χρόνια είναι η παιδική ηλικία και πριν την αρχή του σχολείου είναι η προσχολική ηλικία. Μετά τα 21 έχουμε 2 χρόνια όπου υπάρχει η μετεφηβεία και μετά πλέον ξεκινάει η ενήλικη ζωή. Φυσικά δεν τηρούνται πάντοτε αυτά τα όρια. Και όταν μιλάω για το κομμάτι της εφηβείας, οι γονείς δεν ξέρουν και νομίζουν ότι η εφηβεία είναι 11 με 14, ότι είναι 12 με 15. Είναι 10 ολόκληρα χρόνια, τα οποία διαιρούνται σε εποχές, σε χρονικές εποχές. 11-14, 14-17, 17-21, όπως αυτές οι χρονικές εποχές, να είστε σίγουροι 1000% ότι αν κάποια στιγμή πρέπει να τα αναλύσουμε πάρα πολύ, θα δούμε ότι έχουν διαφορετικά συμπτώματα. Στα χρόνια της εφηβείας δημιουργούνται τα πάντα. Οι πολιτικές απόψεις, οι θρησκευτικές απόψεις, οι φιλοσοφικές απόψεις, οι σεξουαλικές απόψεις, οι κοινωνικές απόψεις, το κομμάτι της ελευθερίας του ατόμου, το κομμάτι του ρατσισμού, το κομμάτι του επαγγέλματος, το κομμάτι του σπουδών. Αν διαβάσετε τα χρώματα της εφηβείας θα καταλάβετε. Και μέσα σε αυτή την εφηβεία υπάρχουν και όλες οι διαταραχές της προσωπικότητας και δυστυχώς και όλες οι ασθένειες, οι ψυχιατρικές. Οι διαταραχές της προσωπικότητας είναι πολλές. Η χειρότερη διαταραχή της προσωπικότητας είναι η ψυχοπαθητική διαταραχή της προσωπικότητας. Δηλαδή, η ενδυνάμει δολοφόνη. Δηλαδή, η κακή άνθρωποι. Δηλαδή, η ήρωες του κακού. Μια πολύ κακή προσωπικότητα, διαταραχή προσωπικότητας, είναι η ναρκισσιστική διαταραχή της προσωπικότητας. Σε περίπτωση που καταλάβετε ότι είστε δίπλα σε έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν σας υπολογίζει, και μιλάει μόνο για τον εαυτό του, δεν έχει επάθεια, δεν ασχολείται στο μήνυμα μαζί σας, τον ενδιαφέρει πάντα να είναι μπροστά, κανείς άλλος εκτός από αυτό. Και δυστυχώς πολλές φορές είναι έτοιμο να κάνει και το κακό με οποιονδήποτε τρόπο, λεκτικό ή πρακτικό, σας παρακαλώ φύγετε. Τρέχοντας. Δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Άλλη διαταραχή προσωπικότητας πολύ κακή που πρέπει να προσέξουμε είναι η παρερμηνευτική ή παρανοηδής διαταραχή της προσωπικότητας. Πώς είναι δυνατόν να ζήσεις με έναν άνθρωπο ή να αναπτυχθεί ένα παιδί το οποίο είναι πάντοτε στην τζίτα, το οποίο είναι αμφιβάλλει πάντοτε, το οποίο είναι έχει ερωτηματικά, το οποίο είναι καχύποπτο, το οποίο δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν βάλει πάντοτε το γιατί? Είναι δυνατόν να λες ότι αύριο θα τρέξει
και κάποιος μας ρωτάει και τι θα βρέξει. Δηλαδή τι πάνε που θα βρέξει. Δηλαδή πώς το εννοείς θα βρέξει. Άρα προσέξτε αυτές τις τρεις διαταραχές προσωπικότητας. Και τελικά υπάρχει και μια προσωπικότητα που ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία. Σας παρακαλώ πάρτε τα βιβλία να τα μάθετε, να τα διαβάσετε. Το λέω για διαφήμιση με έναν, θα σας βοηθήσουν εδώ. Τα οποία λέγεται η οριακή διαταραχή. Καλώς την! Α! Α! Τώρα που τα έλεγα τόσο σιγά όλα! Με συγχωρείτε γιατί είχα μια οικογενειακή υποχρέωση και έπρεπε να λείψω για λίγο, αλλά δεν ήθελα να σας χάσω. Τι ωραία που τα έλεγα τώρα, τα χάσετε όλα! Πάρτε το άλλη μία, πάρτε. Θα ξαναπώ. Παρακαλώ. Ένα χειροκρότημα στη κυρία! Ήταν πολύ τιμητικό αυτό που μου κάνατε. Πολύ, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμά ιδιαίτερα. Όπως με τιμούν και οι άδειες καρέκλες. Ξέρετε κάτι, να πω ένα γαλλικό. Μπορώ, έφυγε ο παπάς. μπορώ να πω ένα γαλλικό. Ένα, τι ωραία που τα έλεγα, χάσατε συμβουλές. Δεν έχασα συμβουλές. Λοιπόν, ξέρετε τι λέει μια λαϊκή ρίση με ένα μικρό γαλλικό. Μη φοβάστε για τις καρέκλες τις άδειες. Πάντα υπάρχει ένας κόλλος που θα καθίσει εδώ. Σκεφτείτε το λιγάκι. Με ένα μικρό γαλλικό. Ποτέ οι καρέκλες δεν μένουν άδειες. Θέλω λοιπόν να πάω και να πω για την οριακή. Αυτό τώρα πώς λέγεται. Έχει πρώτο συνθετικό. Μάσκα του ζωρό, κάτι κρύβει από πίσω. Ο Μουλιάτης μάλλον ή ο Μουλίγκη. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, υπάρχει μια προσωπικότητα φοβερή που πρέπει να την προσέξετε πάρα πολύ. Λέγεται borderline. Οριακή διαταραχή της προσωπικότητας. Αυτά τα άτομα είναι τα άτομα τα οποία μπορούν να αρρωστήσουν. Τι έχουν αυτά τα άτομα. Έχουν μία συνεχή αλλαγή συναισθήματος. Κάτι το φοβερό. Επίσης, τι έχουν αυτά τα άτομα. Κάποια στιγμή έχουν μία απώλεια, ένα κενό συναισθήματος. Οπότε, ούτε μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί τους, ούτε μπορείς να καταλάβεις προς τα πού πάνε. Και αυτά τα άτομα είναι δυστυχώς τα άτομα που πολλές φορές μπορεί να δημιουργήσουν καταθλιπτικά επεισόδια ή να δημιουργήσουν ψυχοτικά επεισόδια. Κατάθλιψη είναι μια πολύ βαριά αρρώστια. Λυπάμαι που σας το λέω, είναι αρρώστια και πρέπει να πάρετε φάρμακα. Και για να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να πάρουμε φάρμακα όποιος την έχει. Διότι αρρωσταίνουμε όλοι συμπεριλαμβανομένων του ψυχιάτρου. Κατάθλιψη έχει κακή διάθεση. Η κατάθλιψη έχει άγχος. Η κατάθλιψη έχει ανιδονία, που πάει να πει καμιά ευχαρίστηση για τίποτα. Η κατάθλιψη έχει ανυμπόρια, έχει ανικανότητα, έχει διαταραχές στον ύπνο, έχει διαταραχές στην τροφή, στο σεξ, στην ικανότητα της διαβίωσης. Είναι βαριά άρρωστα. Πολλά λοιπόν άτομα μπορεί να κάνουν κατάθλιψη που να πάει πολύ καλά με μια καλή, σωστή φαρμακευτική αγωγή. Μην φοβάστε τα ψυχοφάρμακα. Τα ψυχοφάρμακα τις περισσότερες φορές σας το λέω με έτσι, λέω το φάρμακο και πάτε και τα βαράτε. Το πιο απλό πραγματικό, όπως σας λέω το φάρμακο και πάτε ούτε καν συνταγή δεν δίνω. Είναι φάρμακα τα οποία τα παίρνουμε για ένα τρίμηνο ή για ένα εξάμηνο. Είναι άκακα, δεν έχουν προβλήματα γιατί είναι πολύ μοντέρνα. Ο γιατρός σας ενημερώνει και σώζεται την ψυχούλα σας από μια βαριά αρρώστια. Ξέρετε ότι έχουμε για όλες τις αρρώστιες 70-80% επιτυχία. Τελειώσανε τα παλιά. Υπάρχουν δύο αρρώστιες οι οποίες είναι αθεράπευτες. Αλλά ξέρετε πόσοι άνθρωποι από αυτές τις αθεράπευτες αρρώστιες μπορούν να πάρουν τα φάρμακά τους όπως κάποιος παίρνει το σαλοσκύπτον 100, μια βιταμίνη έψιλον, ένα λομπιβό ή κάτι για το θυροειδή και να ζήσει μια κανονική ζωή χωρίς να παρουσιάσει κανένα πρόβλημα.
Μη φοβάστε την ψυχική ασθένεια. Μη φοβάστε το ψυχικό μας, το ψυχικά. Να φοβάστε τους ενδυνάμους δολοφόνους, τους ήρωες τους κακούς. Αυτούς τους ήρωες τους κακούς, η λύση για να τους απομακρύνουμε από τη ζωή είναι μόνο μία. Τους καταργούμε. Πώς καταργούμε? Με απομάκρυνση από τη ζωή μας. Το παλιό, καλό, λαϊκό φτύσιμο. Ψυχικές αρρώστιες, ψυχιατρικές αρρώστιες κάποτε αποτελούσαν το φόβο όλων των ανθρώπων. Θα ρώτησε μια κυρία, πείτε κάτι για τους ψυχιάτρους που φοβούνται να πάνε στον ψυχίατρο. Γιατί να φοβηθείτε να φύγετε στον ψυχίατρο? Δεν έρχεσαι στον ψυχίατρο μόνο επειδή είστε σχιζοφρενείς, έρχεστε γιατί έχετε κάποιο πρόβλημα οικογενειακό, κάποιο πρόβλημα με τα παιδιά σας, κάποιο πρόβλημα με τους συγγενείς. Έρχεστε γιατί έχετε άγχος. Ξέρετε τι είναι να μην μπορείς να πας στη δουλειά σου γιατί τρέμεις, γιατί πονάει το στήθος, γιατί πονάει το κεφάλι, γιατί ζαλίσαι, γιατί έχεις λίγους, γιατί σου κάνουν τα χέρια σου, γιατί μουδιάζεις, γιατί διπλώνεσαι στα δύο. Ξέρετε ότι όλα τα αυτοάνωσα έχουν από πίσω το άγχος. Όλα ψωρίαση, άγχος. Νόσος του Κρόν, άγχος. Σκλήρυση κατά πλάκας, άγχος. Χασιμότο, θυροειδίτιδα, άγχος. Σπαστική κολίτιδα, άγχος. Νευροδερματίτιδα, άγχος. Να συνεχίσω. Κάποτε πήγα να κάνω το μάγκα σε έναν γιατρό και γύρισα και του είπα, ξέρεις κάτι ρε, τα ξέρω και τα 100 αυτοάνωσα. Και μου λέει, άπα να διαβάζεις ένα γράμματε. 10.000 αυτοάνωσα υπάρχουν. 10.000 αυτοάνωσα. Και πίσω από κάθε αυτοάνωσο που πάνω πει δημιουργείται μια ιστορία, κρύβεται πάντα η μαγική λέξη. Γιατί λοιπόν να μην κάνετε μια κανονική θεραπεία να περάσει το άγχος? Η θεραπεία του άγχους δεν γίνεται με αγχολητικά. Όποιος σας θα προτείνει να φύγετε τρέχοντας, γίνεται με αντικαταθλιπτικά. Γιατί? Γιατί πίσω από κάθε άγχος ψυχοσωματικό ή μη κρύβεται μια κακή διάθεση. Το άγχος είναι το κακό παιδί της κακής διάθεσης. Αν λοιπόν δεν θεραπεύσουμε την κακή διάθεση που γεννάει το κακό παιδί, πώς θα φύγει το άγχος? Άρα τι κάνουμε? Βάζουμε αντικαταθλιπτικά, που είναι αθώα, τα αντικαταθλιπτικά βοηθάνε πάρα πολύ να φτιάξει καλή μας διάθεση και να γίνει καταπληκτική και έτσι κόβεται το άγχος. Το ξέρατε? Γυράσκω αή διδασκόμενος. Ποιος το λέμε εσύ? Τα πολιτικά είναι εκείνη τη στιγμή που έχετε μια κρίση και πρέπει να ξεπεραστεί και να ξεπεραστεί μόνο ένα πολιτικό. Τα πολιτικά κρατάνε 4-5 ώρες. Δρούν σε 20 λεπτά σε σχέση με τα αντικαταθλιπτικά που δρούν μετά από 25 μέρες και σε διατρέβουν εντός εισαγωγικών εκείνη τη στιγμή. Μετά από 4-5 ώρες που θα έχετε κατουρίσει το πολιτικό, θέλετε άλλο πολιτικό. Μετά που θα έχετε ξανακατουρίσει ένα άλλο πολιτικό. Αυτό θα κάνουμε, θα παίρνουμε πολιτικά συνέχεια. Επίσης κάτι άλλο που δεν ξέρετε είναι ότι τα αγχολητικά είναι εθιστικά. Έρχομαι. Δύο λεπτά. Τα αγχολητικά είναι εθιστικά και τα πολλά αγχολητικά κάνουν εθισμό κανονικό όπως όλο, όπως το αλκοόλ. Εν αντιθέσει, τα αντικαταθλιπτικά κόβονται οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσει ο γιατρός μαζί με τον ασθενή. Παρακαλώ. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Η λύση είναι απευθείας στα φάρμακα, δηλαδή μια ψυχανάλυση χωρίς φάρμακα? Όταν υπάρχουν διαταραχές προσωπικότητας, όταν υπάρχουν προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικογένεια, με τα ανθρώπινα δυναμικά, με τις ανθρώπινες αδυναμίες κτλ. Όταν υπάρχουν προβλήματα στις σχέσεις των ανθρώπων, η λύση είναι, και εγώ είμαι υπέρ της ψυχοδυναμικής, της cognitive psychotherapy και της συμπεριφορικής. Εγώ. Αλλά μπορεί να βοηθάει και η ψυχανάλυση, αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα. Αλλά όταν υπάρξει διάγνωση ασθένειας, τότε δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Δεν μιλούσα για ασθένεια. Ναι, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που λύνονται με την ψυχοθεραπεία.
Ο ιδιοψυχαναγκασμός, παραδείγματος χάρη, που είναι μια αρρώστια που αναγκάζεσαι να επαναλαμβάνεις συνεχώς πράγματα και να μην μπορείς να σταματήσεις ποτέ, που σου κάνει πάρα πολύ κακό, λύνεται με ψυχοθεραπεία και με φαρμακευτική αλλαγή. Και πηγαίνεις και πάρα πολύ καλά. Συνδυασμός ψυχοθεραπευτικής, φαρμακευτικής αγωγής λύνει το πρόβλημα του OCD, αν το έχετε ακούσει, δηλαδή της ιδιοψυχαναγκαστικής νεύρα. Είναι ότι καλά σου είναι τώρα. Δεν με αναγνωρίζετε πως αυτό το πρόβλημα. Δεν με θέλω, ρε παιδιά, έτσι. Ούτε. Τι μαλάκα σε αυτό. Δεν με θέλω έτσι. Εγώ τώρα φωνάζω, σας τα πω. Τι έτσι. Τέλος πάντων. Το υποσχέθηκα. Να σας πω, θα αντέξετε να πάω παρακάτω. Γιατί έχω τη διάσημη ιστορία. Αυτό περιμένετε. Καμία ερώτηση. Να ακούσω. Αυτές οι τρεις-τέσσερις μορφές προσωπικότητας που αναφέρατε. Ναι. Διαμορφώνονται στην οικογένεια ή είναι και γονιδιακού τύπου. Δεν έχει αποδειχτεί, να σας πω, η παρερμηνευτική και η οριακή υπάρχει κληρονομική προδιάθεση γιατί αρρωσταίνεις. Η αντικοινωνική δεν υπάρχει καμιά προδιάθεση γονιδιακή εκτός από τη συμπεριφορά των γονιών. Απάντησα. Ωραία, ευχαριστώ. Πείτε μου. Εσάς τους ψυχιάτρους, γιατί ο κόσμος που σας φέρει είναι θέματα που αν κάποιος έρθει στους ψυχίατρους. Εσείς δεν με θέλετε. Εγώ θα σας πω. Άμα με αγαπάτε τώρα έχετε πατήσει. Εγώ θα σας πω κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται τον ψυχίατρο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να πάνε στον ψυχίατρο γιατί πιστεύουν ότι είναι βαριά. Υπάρχουν άνθρωποι γιατί πιστεύουν ότι άμα του δει κάποιος τον ψυχίατρο θα είναι το κακό. Έχουμε μία νοοτροπία, αλλά παρόλα αυτά το ότι σήμερα γέμισε αυτή η αίθουσα από τις 6 ώρα 500 άτομα και μερικά πάνω και ότι είναι 9 παρατέταρτο και 300 είστε εδώ, δεν λέει ότι αγαπάτε τους ψυχιάτρους. Και εγώ τώρα θα σας κάνω ψυχοθεραπεία, πιστεύετε. Τους αγαπάτε τους ψυχιάτρους. Για να ακούσω. Κάνε πολιτική, πάμε. Μην φύγετε τώρα, κάνετε. Έχουμε αργήσει πολύ. Αργήσατε, κάνετε το καλύτερο. Γεμιστά, κάνετε. Όχι, λοιπόν. Ναι, να ακούσω. Θα ήθελα πέρα από αυτό που συζητάμε να αναφέρω και λίγο στο προηγούμενο. Το σχολείο που αναφερθήκατε πριν αποτελεί μια μικρογραφία της κοινωνίας. Άρα, όπως στο σχολείο υπάρχουν οι θύτες και τα θύματα, έτσι θα υπάρχουν στην κοινωνία. Άρα, το σύστημα που εφαρμόστηκε πιο πριν και το σύστημα που εφαρμόζεται τώρα δημιουργεί μήπως ένα στρατό από κοινωνικά αποκλεισμένους ανθρώπους. Εγώ με 17 χρονών. Το... Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή, αν ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση, στην οποία κατά το ίμιση έχετε δίκιο, θα αφενός θα κατηγορηθώ πάλι ότι κάνω πολιτική, αφετέρου θα μου πούνε ότι δεν σας συμβουλεύω. Αυτή είναι μία συζήτηση που χρειάζεται καθηγητές, ψυχιάτρους και νομικούς. Όπως είδατε, η τοποθέτηση του νομικού ήταν τελείως διαφορετική από την τοποθέτηση της δική μου. Άρα λοιπόν, για να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση που είπατε, που αν θέλετε να σας πω ψήλο συμφωνώ, για να μην πω πολύ συμφωνώ, θα χρειαστεί να κάνουμε και να ανοίξουμε μια άλλη συζήτηση. Δεν θέλω να αποφύγω την απάντηση, απλώς δεν θέλω να ξεκινήσουμε μια ιστορία που δεν θα τελειώσει ποτέ. Και έχω να σας πω μια ιστορία η οποία είναι ό,τι χειρότερο έχω ζήσει στη ζωή μου. Ο εθισμός στα ηλεκτρονικά παιχνίδια από το 2018 και μετά θεωρείται ψυχιατρική νόσος. Δεν είναι δικές μου κουβέντες, είναι κουβέντες αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί μου φίλοι του ΠΟΔ, του Παγκόσμιου Οργανικού Οργανισμού Υγείας. Γιατί, δεν ξέρω το γιατί ακριβώς, θα σας πω όμως τι πιστεύω ότι τον όθησε. Θα σας το πω
μέσα από ένα φοβερό παράδειγμα και θα σας πω και όλα αυτά που συνέβησαν στο παράδειγμα. Ο Πιέρο ήταν ένα παιδί από την Νότια Ιταλία. Ο πατέρας του ήταν στρατιωτικός. Ζούσε με τη μητέρα του, τον πατέρα του και την αδελφή του σε κάποια πόλη της Νότιας Ιταλίας. Κάποια στιγμή ο στρατιωτικός πήρε μετάφραση για το Βορρά. Δεν ξέρω αν ξέρετε από Ιταλία, ο Βορράς της Ιταλίας είναι ένα πολύ πλούσιο μέρος, μια πολύ πλούσια περιοχή, σε αντίθεση με τον Νότο, που είναι μια πολύ φτωχή περιοχή. Έτσι λοιπόν, ο κόσμος φεύγει και πηγαίνει να βρει δουλειά στον Βορρά. Στη μετάθεση που πήρε λοιπόν για ένα καλύτερο μέλλον ο στρατιωτικός πατέρας, φτάσανε σε μια πόλη και σε μια πολυκατοικία μιας μικρής πόλης του Βορρά, όπου εκεί μείνανε σε ένα πολύ ωραίο σπίτι όλοι μαζί. Δίπλα στο σπίτι υπήρχε μια άλλη οικογένεια που κατά διαλογική τύχη είχε ένα παιδί στην ίδια ηλικία με τον Πιέρο. Επειδή λοιπόν αυτό το παιδί πήγαινε σε ένα σχολείο, γράψανε τον Πιέρο στο ίδιο σχολείο. Τα Ιταλάκια έχουν μια διαφορετική άποψη για τη ζωή. Εκτός από τα μπαράκια και τα λοιπά, διασκεδάζουν πάρα πολύ την Κυριακή το απόγευμα. Ή πηγαίνουν σινεμά ή πηγαίνουν σε δισκοτέκ, όπου είναι ανοιχτές την Κυριακή το απόγευμα, βγαίνουν δηλαδή 3 με 8 και μετά γυρνάνε στο σπίτι. Πράγμα που κάνανε τα παιδιά και τότε. Επίσης παίζουν πάρα πολύ μπάλα και μπάσκετ, γιατί όπως ξέρετε τουλάχιστον η Ιταλία είναι θυμισμένη και για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ. Αυτό κάνανε και τα δύο τα παιδιά. Κάποια στιγμή το άλλο το παιδί λέει στον Πιέρο, που ήταν σε μικρή ηλικία, αλλά στην εφηβή, όχι παιδάκι 5-6 χρονών, ήρθες να παίξουμε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Λέει, τι είναι αυτό? Λέει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο το παίζουμε όταν, ξέρεις, με ήρωες, που πολλές φορές βάζουμε και κανένα ευρώ, μετά μαζεύουμε και κάτι φίλοι, μετά είναι και κάποιοι άλλοι φίλοι από άλλα κράτη, όπου θα παίξουν και αυτοί, και θα μιλάμε λίγο στα αγγλικά και κάπως έτσι. Ο Πιέρο δεν είχε μέχρι τότε ασχοληθεί με το είδος και λέει, θα παίξω αυτό το παιχνίδι, να δούμε τι. Το παιχνίδι λεγόταν Warcraft. Ο Γιάννης Λαδερός είναι πάντα μαζί μου, τον έχω βοηθό μου πολύτιμο και ξέρει όλα αυτά που εγώ ξεχνάω και μου λέει τα ονόματα. Το Warcraft μπορείτε να το βρείτε και σαν ταινία. Κανονική ταινία, έχει γυριστεί από το Hollywood, κανονική ταινία. Να το παίξουμε λοιπόν αυτό το παιχνίδι. Και πραγματικά ξεκινήσαμε να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Ο Πιέρο ήταν ένας καλός μηχανής. Του αντίστοιχου 17,5 σημερινού δικού μας. Επίσης ήταν ένα παιδί αθλητικό. Ήταν ένα παιδί φυτεμές, αρκετό καλό σώμα και μέσα στα πράγματα. Ήταν ένα παιδί το οποίο κατά κάποιο τρόπο ήταν μέσα στη ζωή. Ξεκίνησε λοιπόν να παίζει το παιχνίδι. Μέσα στους 6 μήνες ο Πιέρο μαζί με το φίλο του και με κάτι άλλα φιλαράκια από τη Νέα Γουινέα, τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία, την Αμερική και δεν ξέρω από πού, παίζανε 6 ώρες την ημέρα. Τι συνέβη λοιπόν στον Πιέρο? Θα σας πω το παράδειγμα του Πιέρο για να καταλάβετε τα συμπτώματα που έχω. Καταρχήν ο Πιέρο απομονώθηκε. Δεν έβγαινε πλέον έξω. Δεν ήθελε να πάει να ασκηθεί. Δεν ήθελε να βγει από το σπίτι και να ασχοληθεί ούτε με φίλους ούτε με κόπτελες. Τελείωσε με το θέμα του μπάσκετ που αγαπούσε πάρα πολύ. Το ποδόσφαιρο, που ήταν και αυτό ένα άλλο κομμάτι, το σταμάτησε και αυτό. Και τι άρχισε να κάνει? Άρχισε να κολλάει πάνω σε έναν υπολογιστή, να κάθεται περίπου 6 ώρες την ημέρα και δυστυχώς να μην έχει καμιά θέληση για τίποτα άλλο. Συνέβησαν λοιπόν τα εξής πράγματα. Καταρχήν άρχισε να μην πλένεται. Δεν τον ενδιαφέρει η υγιεινή, ήταν απομακρυσμένος τελείως από τη λέξη μπάνιο.
Επίσης, άρχισε να παχαίνει. Γιατί άρχισε να παχαίνει? Γιατί δεν σηκωνόταν να πάει στο τραπέζι όπως έκαναν η μητέρα του, ο πατέρας του, να φάνει, αλλά καθότανε και έτρωγε γαριδάκια, μπισκοτάκια, κρακεράκια, για να μην φύγει μπροστά από την οθόνη. Συγχρόνως, όταν περπατούσε, άρχισε να περπατάει έτσι. Ενώ ήταν αυτό το παιδί, το 1,80, άρχισε να περπατάει έτσι. Παρουσίασε λοιπόν τα πρώτα συμπτώματα της κύφωσης. Γιατί τα παρουσίασε? Γιατί ήταν συνέχεια κολλημένος μπροστά στην οθόνη. Συγχρόνως άρχιζε να κρύβει τα μάτια του. Κοκκίνιζαν τα μάτια του και δυστυχώς δεν μπορούσε να δει και καλά. Έχουμε οφθαλμίατρο εδώ να μας πει. Μπορεί λοιπόν να παρουσιάστηκαν τα πρώτα προβλήματα της αύξησης της συνοπτικής και του αστιγματισμού, γιατί είναι και πάρα πολύ νεαρός. Αρχίσανε λοιπόν να αλλάζουν τα πράγματα. Το κυριότερο όμως πράγμα ήταν ότι είχε ένταση, φοβερή ένταση, μάλλονε πολύ. Το έλεγε η μητέρα κάτι, έβριζε. Το έλεγε εσύ, έβριζε. Να πληθείς, να φας, τίποτα. Όταν πήγαμε στην Καστοριά και πήγαμε μαζί με τους φίλους να αγοράσουμε μερικά σουβενίρ και μας είδε ο άνθρωπος ο οποίος πουλούσε τα σουβενίρ και με αναγνώρισε, γύρισε και μου είπε: «Γιατρέ, θα κάνει και για τον εθισμό στα ηλεκτρονικά παιχνίδια?» Ναι, θέλω να σας πω ότι ο γιος μου έπαθε επιληπτική κρίση. Και από τότε του έμεινε η επιληψία. Ένα στοιχείο το οποίο εγώ δεν το έχω αντιμετωπίσει ακόμα με τους ασθενείς μου. Εγώ αντιμετωπίζω βρώμικους, χοντρούς, μέσα στην ένταση, ατιμέλητους ανθρώπους που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι αν κάνουν ψυχοθεραπεία μαζί μου, να τελειώσει η ψυχοθεραπεία αντί για τα 3/4 στα 20 λεπτά για να πάνε να παίξουν. Τότε λοιπόν οι γονείς τι κάνανε, φωνάξανε το Σούρα της Ιταλίας. Πήγε λοιπόν στο Σούρα η μαμά και λέει ο Σούρας, να σας πω κάτι, εγώ είμαι ψυχίατρος, αν θέλει να τον βοηθήσω να έρθει στο γιατρείο μου, εγώ δεν πάω στα σπίτια. Μην παίρνετε τον ψυχίατρο στο σπίτι, να πηγαίνετε εσείς, γιατί είναι κίνητρο. Η μισή θεραπεία είναι όταν καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Αν παίρνεις τον ψυχίατρο στο σπίτι και τον κάνεις φιλαράκι, δεν θα γίνεις ποτέ καλά. Το δεύτερο είναι να πάνε στην κοινωνική λειτουργό. Έχουμε κοινωνικές λειτουργούς εδώ? Έχουμε. Κυρία μου, ήρθα σε εσάς λοιπόν και εσείς που είστε και ιδιαίτερα ωραία, είπατε εγώ εργάζομαι 10 με 2. Ναι, 10 με 2 δεν μπορώ να το φέρω, δεν μπορώ να το φέρω 3. Πάμε, είσαστε κλειστά. Πήγανε στην αστυνομία. Πολύ σωστά απάντησε η αστυνομία. Σωστά. Είναι θέμα αστυνομίας αν το παιδί παίζει παιχνίδι. Τι να το κάνουμε, να το σκοτώνουμε, να το φυλακίσουμε επειδή παίζει παιχνίδι? Είναι θέμα γονιών. Οι γονείς λοιπόν τα παίξανε, δεν ξέρανε πώς να το αντιμετωπίζουν. Περνούσε ο χρόνος και αν πέσω το δείτε και αυτό. Και ξαφνικά έχει γίνει, έχω πέσει πολύ χρόνο. Με έχω μαζέψει από κάτω, έχω σκασίδα, μου σηκώνω και μιλάω. Όλοι οι παιδιά που έχω πίσω μου φέρνουν νερά, μου κάνουν ξυλάκια και εγώ πάρω το μικρόφωνο και μιλάω. Έτσι την έχω δει. Και στα νιάτια αυτή την έχω δει έτσι μια χαρά. Πάμε παράδειγμα. Οπότε λοιπόν, αυτοί βλέπανε ότι το παιδί χειροτέρευε. Χοντρός, βρώμικος, γεμάτος ένταση, με πολλά προβλήματα. Και ξαφνικά ανακαλύπτουν ότι το παιδί είχε κόψει το σχολείο, γιατί οι γονείς εργαζόταν και δεν ήταν το πρωί. Είχε χιλιάδες απουσίες, έπαιζε συνεχώς και πιθανώς οι ώρες να γίνανε 12. 12 ώρες στημένο πάνω στο κάθε βράδυ οι γονείς ακούγανε φωνές. Βα, φωνές. Καγνικές, φακ, μακ, ρακ, τάκ. Εκείνα, όλα με εντάσεις. Αλλά τις είχαν ακούσει τις φωνές αυτές. Γιατί αυτές οι φωνές ήταν φωνές πολλών παιδιών που παίζανε από διαφορετικές χώρες. Ένα βράδυ όμως, μετά από ένα χρόνο, οι φωνές
γονείς ήταν αλλιώτικες. Ήταν τελείως διαφορετικές. Ήταν οι φωνές ενός ατόμου στα ιταλικά και όχι στα αγγλικά. Ήταν ένα άτομο που έλεγε «Εγώ μπορώ καλύτερα. Εγώ θα κερδίσω το πάλι». «Ποιος είσαι εσύ ρε εκεί μέσα! Εγώ είμαι ο ήρωας! Εγώ θα σε διαλύσω! Εγώ θα σε σκοτώσω!» Πιστεύεις ότι μπορείς να με καταφέρεις? Όχι, δεν μπορείς να με καταφέρεις και ξέρεις γιατί! Γιατί δεν υπάρχει Χριστού μέσα από μένα. Είμαι Θεός, ούτε καν ημίθεος. Θεός είμαι, κανονικός! Σηκώνονται οι γονείς και βλέπουν το παιδί τους με τα μαλλιά προς τα πάνω να αρχίσει να ομοιάζει, να λέει ότι αυτός είναι το παιχνίδι που έπαιζε, να κοιτάει την οθόνη και να βρίζει στην οθόνη και ο καθέναν ο οποίος προσπαθούσε να του δημιουργήσει πρόβλημα, να ουρλιάζει. Και ξαφνικά, εκεί που ουρλιαζε και έλεγε ότι εγώ είμαι ο Θεός και ο Warcraft και χωρίς εμένα δεν μπορείτε να ζήσετε ούτε να πάτε παρακάτω στη ζωή, σπάει την τηλεόραση, η τηλεόραση παίρνει φωτιά, η φωτιά μεταδίδεται και αρχίζει να καίγεται το διαμέρισμα. Τότε ήρθε και ο Σούρας και η κυρία και η αστυνομία. Και τι κάνανε? Είπανε ότι πρέπει να μεταβεί σε ένα ψυχιατρικό τομέα να του γίνει μια άμεση θεραπεία. Μιλάμε για τον Πιέρ. Μιλάμε για το δικό μας το παιδί. Γιατί όταν αυτή την ομιλία την έκανα στο Χαϊδάρι, σηκώθηκε ένας άνθρωπος γυρασμένος, κακόμερος και μου λέει να σας πω κάτι. Του λέω όχι ακόμα, όχι. Μου λέει σε λίγο. Λέω ναι, σε λίγο. Γιατί ήθελα να πω ότι τον Πιέρο τον πήρανε με ένα ασθενοφόρο και τον πήγανε σε ένα ψυχιατρικό τομέα. Του κάνανε μια ένεση διπλή, θεραπευτική, να ηρεμήσει. Του δώσανε δύο κουβέρτες, δύο σεντόνια και τον βάλανε μέσα σε ένα δωμάτιο μόνος του. Οι γιατροί κλείσανε την πόρτα και τον αφήσανε να κοιμηθεί γιατί είχε ηρεμήσει από τις ενέσεις. Εκείνη τη στιγμή σηκώνει το κύριο και μου λέει «Σας παρακαλώ, θέλω να σας πω ότι λέτε ψέματα!» Τραβήχτηκα προς τα πίσω. Λέω «Τι εννοείτε, λέτε ψέματα!» Το παιδί δεν το λέει πια. Παιδί το λένε Αντώνη και είναι ο γιος μου μέσα στο δρομοκαίδιο. Πάγωσε το κρατήρι. Μπορούσαμε να πούμε μια λέξη. Λέω, τι θέλετε να πείτε? Ότι αυτή η ιστορία που διηγηθήκατε είναι ακριβώς η ίδια ιστορία με την ιστορία του γιού μου. Ο γιος μου έκανε ψυχωτικό επεισόδιο. Ψυχωτικό επεισόδιο μετετράπησε σε ψύχωση και αυτή τη στιγμή είναι 3 χρόνια κλεισμένο στο δρομοκαίδιο. Ήταν μια πολύ παράξενη στιγμή, δεν ξέρω αν μπορούσα να την αντέξω. Θέλω να σας ζητήσω να μου πείτε αν πρέπει να τελειώσω εδώ την ιστορία ή να τελειώσω την ιστορία. Όποιοι θέλουν να συνεχίσω, να σηκώσουν χέρι και να αναλάβουν την ευθύνη. Κάτω τα χέρια. Όποιοι θέλουν να σταματήσω, να σηκώσουν χέρι. Πολύ.
θα συνεχίσει. Η ψυχίατρη που το βάλανε μέσα ήτανε πολύ μικρή ακόμα για να καταλάβουν ότι πάνε να πει ψυχωτικό επεισόδιο. Ψυχωτικό επεισόδιο πάνε να πει παράλογο επεισόδιο. Πάνε να πει ότι έχουμε φύγει από την πραγματικότητα, έχουμε δημιουργήσει μια δική μας πραγματικότητα και αυτή η πραγματικότητα εκείνη τη στιγμή μας διέπει. Την άλλη μέρα το πρωί, όταν ανοίξαμε το δωμάτιο του Πιέρο, βρήκανε τον Πιέρο κρεμασμένο με το σεντόνι που του είχαν δώσει. Δεν ξέρω πώς έγινε. Με αίμα είπαν. Ήταν γραμμένο πάνω στο σεντόνι. Εγώ είμαι ο Warcraft. Αυτή είναι η ιστορία του Πιέρο. Αυτή πιθανότητα είναι η ιστορία που άλλαξε τα ιατρικά χρονικά. Αυτή είναι η ιστορία η οποία παρακούμεσε τον κόσμο όλο πριν μερικά χρόνια. Και ποιος ξέρει πόσα παιδιά δεν έχουν οδηγηθεί σε καταθλίψεις, σε άγχη και σε ψυχώσεις από τον εθισμό. Γιατί υπάρχει ο εθισμός? Μου το απάντησε η Λοξάνδρα. Η Λοξάνδρα ήταν μια χοντρή γιαγιά η οποία ήταν η καλύτερη μαγείρισα. Όταν με είδε, γύρισε και μου λέει, είμαστε συνάδελφοι. Λέω, εγώ δεν είμαι μάγειρας. Μου λέει, εγώ είμαι ψυχίατρος όμως. Μπράβο, δηλαδή, τι εννοείς, τι αννοώ, θα σου πω. Έλα, τι βλέπεις αυτή, αυτή είναι η κόρη μου. Η Αχαΐρης, αυτόν του βλέπεις, ναι. Είναι ο μαλάκας ο γαμπρός μου. Και αυτή τη βλέπεις, αυτή εδώ την υγόκορμη τη βλέπεις, είναι η εικόνα. Αυτή να σου πω γιατρέ, για να μην μας κάνεις και τον έξυπνο. Ο Γιάννης και ο Γιώργος μπροστά. Αυτή εδώ, πριν μερικά χρόνια, συνέχεια. Πώς είναι τρελή την εικόνα και τη λόγω, τι κάνει το παιδί. Δεν τι κάνει το παιδί. Το παιδί παίζει, πάει σχολείο. Πάει μαμά, πάει. Τι σχολείο πάει, αφού είναι στην έκα σπίτι. Λέω ρε μαμά, πάει σχολείο. Έχει κόμινο. Όχι δεν έχει. Υπήρχε δεν πρέπει να έχει κόμινο. Έλα ρε μαμά, θα βρει. Φίλησε. Όχι ρε μαμά, δεν έχει. Αφού παίζει. Γιατρέ μου, έφαγα τα σωτικά μου. Τη βλέπεις αυτή την ταβέρνα που τρως. Αυτή είναι μια ταβέρνα που εγώ την αγαπάω πολύ. Την έκανα με το μακαρί των άντρων μου και έχω την αχαΐρες στην κόρη μου και το μαλάκα τον καμπρό μου εδώ μέσα. Όλα τα χρόνια. Και να μου έχουν την αρκόνα μου έτσι. Εξαφνικά είδα που έπαιζε. Με έπιασε αυτό το μικρασιατικό βλάχικο γιατρέ μου. Την πιάνω από το αμαρίκι στην Ελλάδα εδώ. Άκουσα να σου πω. Εδώ μέσα που ζεις είναι το δικό μου το σπίτι. Εγώ σας λατρεύω, αλλά εγώ είμαι αυτή που τα δημιουργήσω όλα. Αυτό το μαραθέτη που κρατάς, εγώ θα στο πάρω και θα παίζεις κάθε Σάββατο 2 ώρες και τσόντα 2 ώρες την Κυριακή. Καμιά άλλη ώρα δεν θα έχεις ούτε αυτό που του λες τηλέγραφου, δεν ξέρω πώς του λένε, ούτε αυτό που του λες τηλέφωνο. Γιατρέ μου, για 15 μέρες παρήλασαν από το μαγαζί όλη η θείαση. Δράματα. Τραγωδίες. Κωμωδίες. Επιθεωρήσεις. Το τι έκανε δεν μπορείς να φανταστείς. 15 μέρες άντεξα γιατρέ μου. Γιατρέ μου, τη βλέπεις αυτή. Αυτή είναι η εικόνα μου. Ναι, ρε Λοξάνδρα, είσαι καλύτερη ψυχίατρος από μένα. Γιατί έκανες κάτι που δεν τολμάει κανένας. Έβαλες όρια γαμώ το κερατό μου. Όρια! Τι θα πει ο κόσμος, τι θα πει ο κουνιάς, τι θα πει ο φίλος, τι έκανε ο άλλος, όλα τα παιδιά. Μας έχω βαρεθεί, μας έχω συγχαθεί. Τα παιδιά είναι παιδιά μας. Άμα βάλετε όρια, πιστεύετε ότι θα υπάρξει ένα παιδί που θα στραφεί στον εθισμό. Αλλά τα όρια θέλουν αγάπη,
θέλουν σεβασμό, θέλουν όρια. Μην ακούτε κανέναν. Δεν υπάρχουν 5 χρονών μία ώρα, 6 χρονών 2 ώρες, 7 χρονών 3 ώρες, 12 χρονών 5 ώρες. Υπάρχει, Νίκο, Ελένη, θα κάνεις τα μαθηματά σου, θα πληθείς, θα ετοιμαστείς να πάμε το βραδάκι, θα παίξεις άμα θέλεις, αλλά αν έχεις να πας κάπου έξω θα ήταν καλύτερο. Αλλά αυτό το θα παίξεις, γιατί όλα τα παιδιά θέλουν να παίξουν, θα είναι μία ώρα. Ούτε ένα λεπτό παραπάνω. Φωνάξει, βρεις, απειλήσει, θυμώσει. Εσείς είστε γονείς και αυτό είναι το παιδί. Τα παιδιά μας είναι δημιούργηματά μας. Και αν θέλετε να με ενισχύσετε, εδώ θέλω ένα πολύ μεγάλο παιδιά. Άντε, τι είναι η ψυχή. Κρίμα που δεν έχουμε τον πατέρα εδώ να μας πει τα θρησκευτικά. Εγώ θα σας πω τι είναι η κανονική ψυχή. Η ψυχή είναι μια οντότητα που έχει λειτουργίες. Αυτές οι λειτουργίες βρίσκονται μέσα στον εγκέφαλό μας. Η ψυχή είναι σκέψη. Η ψυχή είναι συνέστημα. Η ψυχή είναι αντίληψη. Η ψυχή είναι κρίση. Η ψυχή είναι προσοχή, συγκέντρωση, μνήμη, προσανατολισμό, συνείδηση και IQ. Το IQ μας, το ενετικό πηλίκο μας, είναι ψυχή. Είναι λειτουργία της ψυχής. Τι έκαναν οι αρχαίοι 3.000 χρόνια πριν. Είπανε νους υγιής εν σώματι υγιή. Δηλαδή είπανε όποιος έχει καλό νοητικό πηλίκο, το πηλίκο αυτό βοηθά και στο σώμα. Αλλά εφόσον το πηλίκο είναι ψυχική λειτουργία, στην πραγματικότητα είπαμε, όταν έχεις καλή ψυχή, έχεις και καλό σώμα. Άρα λοιπόν βάλαμε την έννοια του ψυχοσωματικού 3.000 χρόνια πριν. Αυτό το πήρανε οι Άγγλοι, το μετατρέψανε, από τα λατινικά, έχετε κάνει λατινικά και κάνουν σκορποσάρι, τα ξέρετε αυτά, που είναι το ίδιο, ψυχή, υγιής, σώμα, υγιές και τα λοιπά. Το πήραν οι Άγγλοι και ονόμασαν τις ψυχιατρικές αρρώστιες, όχι psychiatrist disorders, αλλά mental disorders. Γιατί πήρανε το κομμάτι το νοητικό που ήταν λειτουργία της ψυχής. Τι σας είπα τώρα. Άρα λοιπόν, πώς θα ζήσουμε καλά. Θα ζήσουμε καλά όταν το ψυχοσωματικό μας κομμάτι, όταν η ψυχολογία μας είναι πολύ καλά ταυτισμένη με το ανοσοποιητικό μας σύστημα, δηλαδή με τη σωματική μας υγεία. Η ζωή είναι ένα πελώριο, πελώριο ουράνιο τόξο με πολλά χρώματα. Το καλό της ζωής είναι ότι μας ζητά να τα ζήσουμε όλα αυτά τα χρώματα. Θέλω λοιπόν να ζήσουμε όλοι μαζί την αγάπη, την εξέλιξη, τη διασκέδαση, το σεξ, την οικονομική ευμάρεια, τον αθλητισμό, τα ταξίδια, την αγαλίαση, αλλά και τη στενοχώρια και τη λύπη και ίσως την απογοήτευση. Γιατί όλα αυτά είναι ένα κομμάτι μιας ατέλειωτης διαδικασίας που λέγεται ζωή. Και επειδή δεν έχουμε άλλο δώρο, αυτό είναι. Ξέρετε πόσο είναι η ζωή μας μέσα στην αιωνιότητα. Αυτός ο κρότος. Υπολογίστε. 1 εκατομμύριο χρόνια, 2 εκατομμύρια χρόνια, 5 εκατομμύρια χρόνια. Εμείς είμαστε στο 2022. Αυτός ο κρότος λέγεται τη ζωή. Αυτή τη ζωή, αυτό το κρότο, μόνο την καρδιά
μόνη μου την αγάπη και με πολλά 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 ευχαριστώ. Σας λέω και θέλω να τη ζήσετε όσο καλύτερα μπορείτε. Καληνύχτα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ. Πάλι κοντά σας, πάρτε αν θέλετε βιβλία. Καληνύχτα, Γιάννενα! Την αγάπη μου!